Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 για ακόμη ένα πρωινό. Πρωινό Δευτέρας. Με όλα τα συνεπαγόμενα, με όλα τα παρεπόμενα, με βαριά κορμιά, με λίγο περισσότερο κλειστό ματάκι, αλλά εμείς εδώ μάχημοι, δυνατοί, ξυπνητοί, έτοιμοι να σας συντροφεύσουμε στην καθημερινή σας περιδιάβαση, στην καθημερινή σας συμμετοχή σε αυτό που λέγεται ζωή. Καλημερίζω και τον Στέφανο που έχω απέναντί μου. Καλημέρα, φίλτατε μου, Μπάμπη. Πώς είμαστε? Καλημέρα στους επιπιτζίδες, καλημέρα στην καταθλιπτική πόλη, καλημέρα στην αντικαταθλιπτική πόλη. Καταθλιπτική ή αντικαταθλιπτική? Καταθλιπτική την έχουμε καταντήσει, διότι βλέπω. Την καταντήσαμε. Μπάμπη μου, βλέπω, ναι, την καταντήσαμε. Γιατί? Διότι βλέπω όλη με ένα σκυλί στο χέρι. Ναι, γέροι παιδιά. Τι σχέση έχει αυτό? Κάπου πρέπει να δώσει ο κόσμος την ενέργειά του, κάπου πρέπει να τα πει, κάπου πρέπει να ξεσπάσει. Έτσι λες, και δηλαδή, το ζωάκι είναι άμα, ένα. Άμα πάρει ζώο, δηλαδή έχει, ναι, θέμα. Αν πας στους γιατρούς, θα δεις ότι οι ψυχολόγοι, ναι, αντί για ψυχοφάρμακα δηλώνουν ζωάκι. Συντροφιά. Δηλαδή, όποιος έχει σκυλί έξω και γατούλα, έχει θέμα. Έχει αυξηθεί, έχει αυξηθεί, ναι, το ζωάκι, κυρίως το σκυλάκι. Ναι. Πάρα πολύ. Ειδικά εκεί στην Τούμπα που βλέπω, μόνος του κανένας πλέον δεν περπατάει. Πας πάλι στον ΠΑΟΚ πηγαίνεις. Τι πηγαίνω στον ΠΑΟΚ? Λες, εκεί στην Τούμπα. Μα λες, εκεί στην Τούμπα έχουν όλοι σκυλάκι. Όσοι έχουν σκυλάκι έχουν κατάθλιψη. Ναι, οι περισσότεροι. Άρα κάνουν αυτά. Και δεν το ξέρουν κιόλα. Κάνε αυτά τα δύο μαζί, βάλτα μέσα. Οπότε πάλι νομίζω ότι ρίχνεις αιχμές για την ομάδα του Δικεφάλου. Ο Δικέφαλος πάλι δηλαδή έχει ξεφύγει όμως από την, την κατάθλιψη, διότι έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Α, μάλιστα. Με το νου μας όμως. Ναι. Άρα όσοι έχουν σκυλάκια να το, να το ψάξουν δηλαδή. Αυτό. Εντάξει, είναι μια προσέγγιση αυτή, την οποία οφείλω να ομολογήσω ότι γνώρισα από ουδέποτε είχα κατοικίδιο στη ζωή μου. Εγώ έχω και το έχω στο χωριό. Α. Ναι, αλλά είναι σε άλλα, δεν το έχω σε σπίτι. Μάλιστα. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας τη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή μας εκπομπούλα. Καλημέρα. Καλημέρα από την εξωτική Πατμανιδούπολη. Τι κάνεις, πώς είσαι? Τι λέει? Καλά, μωρέ. Καλή εβδομάδα εκεί, τέτοια. Τι έγινε, τι ακούω εκεί, καινούριο χαλί, τι είναι αυτό? Έτσι, με κράζετε για το χαλί, είπα να βάλω κάτι. Όχι, άλλο, γιατί... Αφού έχεις τώρα τον καλύτερο εκεί, τον MVP, να βάλεις Παζαρέντζι, ρε φίλε. Φίλοι Ραζί. Βάζει εκεί Παζαρέντζι. Παζαρέντζι είναι καταπληκτικός. Πρωί πρωί να ξυπνάμε, έτσι. Ναι. Σολής, ναι. Καταπληκτικός σολής του Κλαρίνου με πάρα πολύ ωραίες δουλειές. Είκανα και... βιολιτζί εκεί, βιολί. Γιατί, ναι, ξέρει να πες καλά βιολί. Βλέπω εγώ στη Μαρμίτα εκεί κάνει. Βλέπεις, τα θέλεις τώρα εσύ τώρα. Ναι, 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 έτσι, ναι. Ρε, μου λες φοράς και το γυαλί τώρα? Όχι ρε, το έβγαλα, δεν έχει πρόβλημα. Γυαλί και σκούφο. Απαγορεύεται να πηγαίνεις στη Μαρμίτα με άλλη ενδυμασία. Μπορεί ο πλέγες με το ζάχο με τα γυαλιά και το σκούφο να είναι. Ζαχό, ζαχό, ζαχό. Τι λέει? Καλά μωρέ, τι να πει, Δευτέρα. Λοιπόν, Δευτέρα, θα βάλουμε και... Βίλι Ραζί, Σταύρο Παζαρέντζι, Μάδαγε στον Αγουέρο για να δεις σας αγαπώ, θα τραγουδάμε τώρα. Πιέζει λίγο καφέ, όταν και μετά. Ξέρεις τι παθαίνω σήμερα στη διασταύρωση και καλημέρα δηλαδή, και αν μας ακούει το μωρό να πάρει και τηλέφωνο. Σταματάω εκεί μπότσαρη με Όλγας στο φανάρι. Κόκκινο, εγώ κόκκινο αυτή. Και περνάμε και οι δυο. Αλλά αυτή παίζει εγώ με το μηχανάκι και μου χαμογελάει. Παίρνα, παίρνα. Λέω τι έγινε τώρα. Περνάω γρήγορα και χαμογελάω κι εγώ. Ωραίο όμιλφο Μπριζολιτίδη. Φίλε μου, πολύ δυνατό. Σόπαρε, ναι, όχι, ναι. Ναι. Αυτά τώρα με δίνει πάσα και με ξύνεσαι. Πάρτινα, πάρτινα. Αυτά τα έλεγε ένας άλλος που έγινε απέναντι με τον Μπάμπη. Ναι. Και έφαγε παντόφλα. Πήγε στο Μετρόπολης τώρα. Ποιος είναι αυτός? Ποιος ρε? Όχι ρε. Ποιος έκανε με αυτό? Ο Σαρόπουλος έλεγε εκεί, είδα μία, έκανα αέρα. Α, απέναντι, νομίζω απέναντί μου. Απέναντι. Όχι, σε άλλη. Ο απέναντι... Σαρόπουλος ρε. Σε άλλη συχνότητα. Ναι, σε άλλη συχνότητα. Εντάξει. Έχουμε... Απέναντι από σένα δεν τι να έχει, ρε, αφού έχει το γνωστό κτίριο και τι να έχει. Διότι... απέναντι είναι, είναι τα στούντια που παίζουν μουσική. Αυτό ακριβώς τέτοια. Φωνή βόντος μάλιστα. Σε ρεπορτάζ. Δεν μου λες, μετά άκουσα, ζήτησε cheesecake ο Δημήτρης, παιχταράς μας. Ορίστε. Ο Δημήτρης από τη Βέρεια, δεν έλεγε. Α, από σένα, από σένα, ναι, ναι, ναι. Από σένα και από μένα. Θέλω, από... όμως, δεν θέλω να μην κάνουμε τώρα με βύσινα και κεράφια και... Να ζητήσει ένα γκουρμέ. Ε τι, μύρτιλο, βάλε μύρτιλο. Να βάλε εκεί κανένα παστούρμακι, ένα αυτό, κάτι να... Βάλε, ξέρω εγώ, βάλε να κάνει, κάτι... μαρμελάδα ντομάτας, βάλε κάτι τέτοιο. Μερέντα με ελιές. Βάλε ένα ξεζητημένο. Αχ, να δεις πως μου τρύπα. Φίλε, ένα τέτοιο έφερε
πλάκα πλάκα, μαρμελάδα με ελιά, mm-hmm. στην Κρήτη είχα φάει κάπως. Mm-hmm. Είχε κάτι φρούτο με τέτοια, ήταν έτσι γκουρμέ, ήταν ωραίο. Υβριδικά ήταν, υβριδικά. Έτσι. Και αυτά, εντάξει, ναι, πήρα και καλημέρα, τι να κάνουμε, κερδίζουν όλοι και στεναχωριέμαι φίλε, αυτό ναι. είναι το κακό. Εντάξει. Εντάξει ρε φίλε, θέλει λίγο, τι είναι αυτό, όλοι κάνουν 3-3. Εντάξει, και θα τελειώσει σήμερα τα 3-3, θα συνεχιστεί. Πρέπει να, βασικά πρέπει να, θα μας φτάσει ο Λεβεδιακός τώρα στον ένα πόντο, γιατί θα πάρει διπλό σήμερα να πάει στους 6, στους 7. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κάτι να κάνουμε. Ναι, ναι. Κοιμάσαι ξεσκέπαστος. Ναι. Πρέπει να αρχίσουν οι ήττες, να αρχίσουν τα ντέρμπι, γιατί φτάνει τώρα με αυτό. Ξεσκέπαστος να μην κοιμάσαι, το παράθυρο στην ανάκληση να το έχεις. Έχει ντέρμπι την Πέμπτη. Πάω κάτω. Ναι, εμένα με νοιάζει τώρα την Κυριακή, δεν κοιτάει. Ποια Τσέλσι τώρα, βρε. Έλα, βρε τώρα, βρε. Έλα, βρε τώρα, βρε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Φιλιά, τσαό, τσαό. 2-31-0-287-3-8 το τηλεφωνάκι μας από πάντα. Με το που ανοίγουμε μικροφωνάκι. Όπως λέει ο πιτσιρικάς Μπάμπη, τε γετάρα. Την κοιτάει και πλακώθηκαν προχθές 20 άτομα στην Αγία Σοφιά. 2-31-0-287-3-8 τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Επιτέλους αγωνιστική δραστηριότητα για το Σαββατοκύριακο, χωρίς ιδιαίτερες βέβαια συγκινήσεις, πέρα από το ίσως παιχνίδι του Ολυμπιακού, θα έλεγα εγώ. Μια συγκίνηση. Την είχε. Μια σφίξαν τα γάλατα, μια σφιχτοκολιά. Που κρίθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Σκληροτράχης, τι σου έλεγα για το Σκληροτράχυλο Αστέρα Τρίπολης. Περίμενα, δηλαδή λέω τώρα παραδοσιακός Ολυμπιακός. Άμα δεν μπει τον γκολ στο 80-83, θα πέσει το στραγάλι. Τρουτ, τρουτ. Και όντως το βάλανε κανονικά χωρίς. Δεν είχε τίποτα, δεν είχε καμία. Κανονικότητα, το λέω, τι έγινε ρε. Χωρίς ίντρικα, πώς θα σχολιάσουμε αύριο τα κακό σκηνά. Δεν έχει να γράψουν εδώ, να πούνε, α, μας αδικήσανε, μας κάνανε, μας ράνανε. Να ποιοι είναι. Φυσιολογικότατα, κάτι offside για κάτι τέτοια. Αλλά άμα κερδάει δικιά σου ομάδα, νομίζω ότι δεν πολύ ασχολείσαι και με τους υπόλοιπους. Ο Θοδωρίδης στις δηλώσεις δεν ασχολήθηκε καν με διαιτησία. Απίστευτο. Μπράβο στην ομάδα μας, στην ομάδα μας. Το βλέπω τον Ολυμπιακό να πηγαίνει φέτος σαν την περσινή την ΑΕΚ. Έτσι να τα. Μουλοχτά, ναι. Γιατί για κάποιο λόγο δεν υπολογίζεται. Αλλά έχει κάνει μεταγραφές, έχει κάνει ομάδα, έχει κάνει σύνολο και νομίζω ότι θα φανεί στο υπόλοιπο. Και μουλοχτά και στα 90 και στα έτσι και στα ψυχοδόρα δεν έχει. Και εντάξει, έχει βέβαια το Europa League, αλλά δεν έχει το βάρος του Champions League που είχε τα προηγούμενα έτη. Έχει τον, καλή ομάδα, έχει και τον επηρέαζε αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Πες κι άλλα ρε. Θα πω τι, ό,τι θέλω θα λέω. Να χαστείς πριν πρωί. Τι έγινε. Τι λέει. Καλά μωρέ, τι να πει, να δω. Αβαντάρουμε συμπολίτη βρε, εντάξει, κερδίσα. Καλημέρα. Καλημέρα στον αδερφό μου εκεί. Έλα, νάτα, ο πενθήμερος, ήρθε ο πενθήμερος. Α, μπράβο. Να ενημερώσουμε ένα, δύο, τρία εισιτήρια τέλος, ναι, στο ναό. Sold out, sold out. Τέλος. Και με το Λεβαδιακό ρε φίλε, εμείς δεν έχουμε γήπεδο λάστιχο. Μάλιστα. Γήπεδο τυραμπόλα δεν έχουμε. Τι εννοείς γήπεδο λάστιχο? Σαν τους άλλους που έχουν 5.000 και λένε έχουν 25 μέσα. Α, μάλιστα. Αλλά δεν φαίνονται, ξέρεις, λέει, γιατί φοράνε όλα τα ίδια ρούχα με τα καθίσματα, κατάλαβες. Ναι, ναι. Και φαίνονται σαν άδεια καθίσματα. Μάλιστα. Ποιο γήπεδο χωράει, το Κλεάνθης Βικελίδης χωράει περισσότερο δηλαδή? Όχι ρε φίλε, αλλά τον κόσμο που έχει το Βικελίδης αυτός είναι. Δεν βάζουμε σάλτσες. Α, ναι. Μάλιστα. Δεν βάζουμε πουμαρό, όπως τις λένε αυτές. Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Είναι οι πανααιώνιες συζητήσεις που καταλήγουν στο πόσα εισιτήρια έκοψες. Ό,τι και να πεις για Άρης ΠΑΟΚ, οποιαδήποτε αντιπαράθεση και να έχεις παικτική, θα καταλήξεις στο πόσα εισιτήρια έκοψες. Πες και για την εκδρομή. Μάλιστα. Σήμερα η βαθμολογία θα επανέλθει στα φυσιολογικά της. Ναι, τα οποία είναι. Ο Άρης πάνω με την ΑΕΚ. Ναι. Και έποτε οι άλλοι. Οι άλλοι. Κέρδισε. Κέρδισε, δεν άκουσες τώρα, τα είπαμε, έχει ένα δευτερόλεπτο. Όχι, δεν ακούω. Εμείς... Εγώ δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Για ποιον ενημερώνουμε τον κόσμο? Μάλιστα. Για ποιον να είναι? Για ποιον, για τον κόσμο, τι λίμπερο. Μάλιστα. Για να δεις τους διώκτες σου, γι' αυτό σε ενημερώνουμε. Εδώ κάνουμε αντικατασκοπία. Δεν έχει διώκτες, ρε φίλε. Δεν έχει δεύτερο, δεν έχει τίποτα. Δεν σε βλέπω. Μια σουπαλία θα κάνω, μόνο με τον γάβρο κάτω. Α, κάτω. Γιατί, ρε, μου το χαλάς τώρα. Ναι, μια σοπαλία να έχουμε. Μια... Για τη Μαλαισία, ναι. Να γίνει σοπαλία. Ναι, έτσι. Να φάνε όλοι ψωμάκια, α πούμε, να φάει και από Ανατολή. Να, μπράβο. Ναι, κατάλαβα.
Εντάξει, τώρα σε είπα και τις προχθές σε είπα, σούμε, ναι. Ότι στην Κρήτη ήταν φιλικό το παιχνιδάκι, στο Εγαπή. Μάλιστα. Πάλι δικαιώθηκα σου. Πώς δικαιώνεται, πώς αποδεικνύεται ότι ήταν φιλικό το παιχνίδι? Πώς, ρε παιδί μου, από ποια σημεία μέσα, ας πούμε, τι απομονώνεις και... Δεν ξέρω, άλλες ομάδες δεν τις βλέπω. Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν τις βλέπω. Εντάξει, μάλιστα. Οκ, okay, έγινε. Καλημέρα μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα τώρα μας λες. Καλημέρα, ναι, κύριε Πενθήμερε, καλημέρα στην εργασία σου. Ναι. Όλοι στο ναό σήμερα. Μάλιστα. Θα πας. Θα βγάλουμε τα γούστα μας. Θα πας. Θα πάμε, φίλε, τώρα μπορούμε. Πενθήμερος. Α, τώρα υπάρχει τώρα Πενθήμερος, εντάξει, τελείωσε. Τώρα θα πηγαίνουμε και στα εκτός, ξέρεις τι τρελάμε εμένα. Όχ, 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 όχ. Μάλιστα, μαύρο. Θα αναστενάξουνε. Θα αναστενάξουνε οι ρούμελοι, η τέτοια εκεί, οτιδήποτε υπάρχει σε... Σούβλα. Θα αναστενάξουμε οι σόβλες. Ναι, ξέρουμε και που έχει τα καλά τα... Μάλιστα. Αλίμουνα, δεν ξέρεις εσύ. Μάλιστα, γκουρμέ. Έγινε. Καλημέρα. Χαιρετούμε, τσάω. Πολεμικός ανταποκριτής εδώ της εκπομπής μας, ο φίλος μας ο Πασχάλης. Θα εκδράμει μαζί με την ομάδα του Άρεο στην φετινή της... επιστροφή στην πρώτη εθνική κατηγορία ή τη διαφορετικά Super League. Δευτερούλα σήμερα, Δευτέρα 17 του Σεπτέμβρη, Σοφίας και των Θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλίας Μάρτυρος, Οσίου Ολυβιανού, Ολυβίανε, Αγίου Παντολέοντος και Αγίου Πηλαίος είναι σήμερα. Πηλαία όλοι. Ναι, έτσι. Και γιορτάζει ο Σοφιανός, ο Σοφούλης, η Σοφία, η Σόνια, η Σοφιανή, η Σόφη, η Σοφίνα, η Φιφή, η Σοφούλα, η Σοφίτσα, το Σοφάκι, η Πίστη, η Πίστης, η Ελπίδα, ο Αγάπιος, η Αγάπη, η Σοφιάνα, ο Αγαθοκλής, ο Αγαθοκλέας, ο Αγαθοκλέος, όχι ο Αγαθοκλέους. Μάλιστα τον Αγαθοκλέος, είχε έρθει με 600-700 εκατομμύρια. Ναι. Ότι τον πήραν μέσα από τα χέρια της Μάντσεστερ, της Γιουβέντους, όλων των ομάδων. Τότε γράφανε εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης. Η Αγαθόκλια, ο Παντολέων, ο Παντολέοντας, ο Παντολεοντής, η Παντολεοντία, ο Πηλεύς και ο Πηλέας. Χρόνια πολλά στους άπειρους εορτάζοντες και εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Όλοι ήταν ατύλες 7 και 8, θα δεις 7 και μισή με σελήνη 8 ημερών. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλησμέρα, παπί. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Πώς λέμε από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, έτσι, από τις σκάλες στο τηλέφωνο και στο μάχημο ρεπορτάζ ο φίλος μου Γιάννης, τον οποίο το συναντάω κάθε Δευτέρα πρωί εδώ στα στούντια του Λογοεπιδή, του Λίμπερο. Μας λες μία ενημέρωση. Βέβαια. Τελειώσαν τα πέναλτι στο Ελπάσο ή ακόμα βαράνε. Μόνο μαχία στο Ελπάσο και τέτοια. Πώς γίνεται στο Ελπάσο, βέβαια, να υπάρχει η ρώσικη ρουλέτα. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, μάλιστα. Τι λέει η Ρακλάρα, εντάξει, περάσαμε. Τίποτα, η ομάδα ήταν, φάνηκε ότι είναι μη δεμένη. Δεν είναι δεμένη ακόμα. Μάλιστα. Η ομάδα που δεν τα λέγαμε μαζί ότι μαζεύει μετά τις 20 Αυγούστου. Έτσι. Δεν έχει συνοχή. Ευτυχώς την γλιτώσαμε σε 120, σοβαρέσαμε. Μάλιστα. Δεν έπαιξε καλά ο Ηράκλης. Όχι, τίποτε. Και με 10 παίκτες από το 38 αποβολή. Ευτυχώς ήταν αυτός ήταν τελώς ηλίθια η αποβολή. Δηλαδή του παίκτη. Τζάμπα κάρτα, ευτυχώς την γλιτώσαμε. Και με μαύρο την κλήρωση. Μάλιστα. Και με Ρωμάνο να χάνει το πεναλτάκι. Γιατί ο Περόνε δεν το έχασε. Εντάξει, αλλά μετά το έβαλε. Αλλά ο Ρωμάνο, το κρίσιμο και καθοριστικό πέναλτι, το στείλε. Εντάξει, αλλά τα viral είναι δύο. Θέλω να παίξεις στο YouTube και να βάλεις την περιγραφή του Βαγγέλη Ιωάννη στο τελευταίο καλάθι. Μιλάμε, θα κατουργήσει τα γέλια. Ναι. Γιατί κερδίσαμε, ναι, το... Ναι, με τον Μπάζερ Πίτερ του Παπα-Νικολάου. Ναι, βέβαια. Άμα ακούς την περιγραφή και ένα δεύτερο, για ψάξτε από τώρα, Klaus Anytime την Κυριακή πόσο δίνει? Ποιο το? Klaus Anytime την Κυριακή. Τα έχουμε πει αυτά, εννοείται θα σκοράρει, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω αν έχουν βγει από τώρα οι αποδόσεις. Για πρέπει να το ψάξουμε από νωρίς. Εντάξει, θα το ψάξουμε, είναι ένα καλά, τα έχουμε πει εδώ. Klaus για το μάτσα, αλλά προέχει το σημερινό παιχνίδι. Δεν σημαίνει, εντάξει, αυτό ότι θα κερδίσει ο ΠΑΣ. Όχι, αλλά Klaus Anytime είναι δεδομένο. Δεν πρέπει να έχουν. Νομίζω ότι θα. Ξέρω εγώ, αυτά βγαίνουν με το που ολοκληρώνεται η αγωνιστική, να φανταστώ. Η τωρινή. Η νύνα, αυτή που διανύουμε, τέλος πάντων. Αλλά θα το έχουμε εδώ στο νου και θα το παρακολουθήσουμε.
το φαινόμενο. Το φαινόμενο Κλάους Αθανασίου. Α, μπορεί, κάτσε εδώ, κάτσε, περίμενα εδώ, κάτι μου βγάζει. Θα σε ψάξω και θα σε βρω, μη στεναχωριέσαι. Μάλιστα. Για τον αγώνα δεν μας λέτε όμως τίποτα, εντάξει, περάσαμε, ας πούμε. Μια χαρά. Συνεχώς, η εμπόδια μου δεν αφήνεται. Μάλιστα, μάλιστα. Ευτυχώς την γλιτώσαμε. Πότε ξεκινάμε. Όπως την πληρώσαν κάτι άλλοι με τα 5 ομάδες της Β' Εθνικής που αποκλειστήκαν από κάτι χωριά. Πότε ξεκινάνε οι... Αύριο γίνεται η κλήρωση. Η κλήρωση. Πέμπτη ομίλου. Η κλήρωση. Την εβδομάδα έχουμε κύπελο. Όχι για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Αυτό. Ακόμα δεν γίνει κλήρωση. Α, καλά, εντάξει. Περίμενε, έχουμε ακόμα. Α, να μην αγχώνομαι δηλαδή. Να μην το θέμα όμως και αυτή είναι φυσιολογικά θα θέλουν να τα τελειώσουν μαζί για να παίξει το παράς. Άρα μετά θα μας βάλουν πολύ και τετάρτες για να συμπίπτυξουμε με την Αλφα Εθνική που θα είναι 4-5 αγωνικές μπροστά. Μα, α, έχουμε και παράς φέτο. Έχουμε αυτά τα ωραία. Τι ωραία. Εννοείται. Τι ωραία. Τι ωραία. Εννοείται. Μάλιστα, okay, έγινε. Σε χαιρετούμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και πρωταθληματάκι και, και κυπελάκι. Είχαμε χθες, όντως ο Ηρακλής δυσκολεύτηκε, προκρίθηκε. 11 απέναντι βαρέσαν και πέρα, βαρέσαν όλοι, βαρέσαν και τερματοφύλακες. Ξαναβάρεσε από την αρχή ο Περόν, ο οποίος είχε χάσει το 5ο και καθοριστικό πέναλτι του Ηρακλέως. Ενώ το σκορ ήταν 4-4 με πρώτο χαμένο πέναλτι από τον Εθνικό. Το στείλε στο δοκάρι και μετά ξανά άρχισαν όλοι να βαράνε. Τελευταίο το χάσε ο Ρωμάνο. Ξανασκόραν ένα πρώην του Ηρακλή. Ξανασούταρε ο Περόν και έστειλε την ομάδα του Γυραιού στην επόμενη φάση του. Κυπέλλου Ελλάδος στους ομίλους 0-0 η κανονική διάρκεια, 1-1 στην παράταση. Ο Ηρακλής σοφάρισε στο 120. Αυτό με τον. Με τα πέναλτι ήταν πιο πολλά με τον ΑΕΚ Ολυμπιακός, θυμάσαι. Όχι, εκείνο ήταν 16-17 και... πόσο και λήξη. Είχαν βαρέσει από δύο φορές σχεδόν όλοι. Εντάξει, ο πιο συγκλονιστικός τελικός όλων των εποχών. Θύελλα Καμαρίου Σπάρτη 1-0 πέρασε το Καμάρι. Το Καμάριο, πώς είναι αυτό, από τη Σαντορίνη το Καμάριο. Για πρώτη φορά ομάδα από τις Κυκλάδες υπάρχει. Φάση των ομίλων. Ερμής Αμιντέο Εργοτέλης 0-3 πέρασε ο Εργοτέλης. Ήταν νοκάουτ όλα. Τηλικράτης Αίτητος Σπατών 0-5. Χθες πρωτός Απόλλων Λάρισας 2-3. ΑΟ Καρδίας Απόλλων Πόντου 1-5. Καταιγιστικός ο Απόλλων Πόντου. Κόρινθος 2006 Παναχαϊκή γειτονικό ντέρμπι 0-2. Δείξανε ποιοι είναι τα αφεντικά της Πελοποννήσου. Η Αχαιή. Η Ιεράπετρα Καραϊσκάκη Σάρτας 1-0. Ερμιονίδα Χανιά 3-7. Στο Χάλμπολ, εντάξει, 20 τέτοια, αλλά 3-7 είναι πολύ ωραίο. Είναι και ναυτική εκεί στα Χανιά. Ας Γιάννητσά Τρίκαλα 2-3, Επισκοπή Κέρκυρα 0-2, Εθνικός Ηρακλής όπως είπαμε 9-10 στα πέναλτι Απόλλων, Παραλιμνίου Αιγινιακός 0-0, κανονική διάρκεια και παράταση επίσης 0-0, 5-4 στα πέναλτι για τον Απόλλων Παραλιμνίου, πέρασαν οι Σερέοι έτσι στην επόμενη φάση. Άρης Αβάτου Πλατανιάς 1-1, 5-4 στα πέναλτι ο Άρης Αβάτου και Νίκη Βόλου Δόξα Δράμας 1-0. Να τη δόξα. Να τη δόξα. Να βγει ο φίλος μας ο Νικιώτης εδώ να πανηγυρίσει μαζί μας. Αντίμαχος Κο Νούπουσου Βόλος Μπέος δηλαδή. Για αυτό το Νούπουσου, πες τον Μπέος να τελειώνουμε ρε παιδί. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Η Αχιλλέας Βόλου ας πούμε. Εντάξει, οκ. Okay, από εκεί ούτως ή άλλως. Ή το. Όχι ο Αχιλλέας, από εκεί νομίζω ότι είχε φύγει. Η αργοναυτική εκστρατεία είχε φύγει από την. Δεν πάει το χρυσό μου. Δεν πήγε να βρει το χρυσό μαλλοδέρας εκεί στα μέρη. Το βρήκε. Το βρήκε, δεν το βρήκε. Το έφερε, το έφερε. Το χρυσό μάλλον. Το κύπελο. Και Κιθαρίων, πώς λέγεται αυτός, Κιθερών Καπαρελίου. Τι είναι αυτό, πού είναι αυτή η ομάδα, έχεις ιδέα. Κιθερών. Κιθερών, τι μπορεί να. Άμπε Μπαμπλόμ του Κιθερών. Θέλω να πάω Κιθερών να δω πρωτάθλημα. Θέλω να δω κυπέλο. Κιθερών Καπαρελίου τώρα. Τι μαθαίνει κανείς, είδες. Πατριδογνωσία. Πατριδογνωσία. Το Google να το βάλεις αυτό θα σε μουντζώσει. Ο οποίος είναι πας σε Κιθερών 1968. Έχει ένα περίπου σαν την Μίλαν σήμα. Έτσι αυτό το οβάλ με κόκκινο και μαύρο και ένα έλατο ταυτόχρονα και χριστουγεννιάτικο μαζί. Λίγο Μίλαν. Ναι, ναι, Μίλαν, Μίλαν τα Χριστούγεννα έτσι εκεί στην αγορά να ψωνίσει από του. Αυτό το σήμα είναι υβριδικό Μίλαν. Έτσι ακριβώς. Είναι έψ βιωτία μάλιστα. Όπα. Τι μαθαίνει το. Το βιωτία, καλέ σούβλε Πασχαλιακού. Κυθερών, κυθερών Καπαρελίου, το Καπαρέλι. Μάλιστα. Τι ωραία ρεύση. Τι μαθαίνει κανένα. Θα μου αρέσουν τα έλατα που υπάρχουν. Και τελευταίο παιχνίδι που δεν είμαμε αυτό. Ο Κιθερών τελικά μετά από τόσο μνήμα και αναφορά. Πέρασε. Όχι, έχασε τον Ιερόδο 3-3. Τελείως. Δεν θα το ξανασυναντήσουμε ποτέ. Δευτερούλα σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη. Αρκετά σύννεφα προβλέπονται το πρωί στον ουρανό της Θεσσαλονίκης και γενικότερα συννεφιασμένος ο καιρός. Έτσι μας δίνει εδώ η πρόγνωσή μας. 23-22 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και 28 το μεσημεράκι.
Και θα έχει συννεφάκια όλη η εβδομάδα, αλλά δεν προβλέπονται βροχές ούτε την Πέμπτη που αγωνίζεται το ΠΑΟΚ απέναντι στην Τσέλσι, ούτε σήμερα το βράδυ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τι βαθμούς θα έχει? Θα έχει 25 βαθμούς. Μια χαρά. Ναι, με λίγα συννεφάκια και 74% όμως υγρασία. Δεν ξέρω αν αυτό επηρεάζει. Ναι. Τις φαντασίες ομάδες. Οι φαντασίες ομάδες και. Ναι, για, μπορεί τώρα σου λέω μήπως δικαιολογίες. Όχι, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Η βαθμολογία, ο καιρός είναι αγωνιστικός όπως είναι όλοι οι sportscasters. Ιδανική βραδιά για ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Να αποκατασταθεί η βαθμολογία. Η βαθμολογική τρέμουσα, έτσι. Να είναι ο Άρης εκεί που το αρμόζει. Στην πρώτη θέση δηλαδή. Ναι, ναι. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Ο κόσμος θα πάει. Μάλιστα. Και το αποτέλεσμα θα είναι ένα και μοναδικό. Νίκη υπέρ του Άρης. Πόσο, δίνουμε και σκορ? Τετράμπαλος. Τετράμπαλος. Ήταν δοσμένο το σκορ. Α, το είπαμε από την. Και δεν θυμάμαι καν τι είπαμε. Στο ΠΑΟΚ πέσαμε και δύο κοντά. Εγώ είπα νίκη του ΠΑΟΚ. 0-2 είπε, 1-2 είπα εγώ, 3 ήρθε. Εντάξει, οκ. Κάπου μέσα μα έβγαλε. Καλημερίζω τον φίλο μα τον Ευθύμη που λέει καλημέρα τα παιδιά και καλή εβδομάδα από το τροπικό Μαϊάμι. Από αύριο ξεκινάμε, λέει, επίσημα ως μηχανικός στο υπεχοδέ της Φλόριντα. Φλόριντα, άκουσα το Μαϊάμι. Ναι, στο υπεχοδέ όμως εκεί. Υπεχοδέ. Βεβαίως. Σκανδαλίδι έχετε εκεί πέρα. Τρέμε λαλιώτη, λέει. Σεισμός, σοσιαλισμός. Οπα. Φέρνουμε τα νέα μας ήθη. Ελληναράς. Μπήκε στο δημόσιο στο Μαϊάμι. Αυτός ο Ελληναράς μέχρι και εκεί. Γιατί να μην το βρει. Άμα εμείς έχουμε την κατεξοχήν τεχνογνωσία του ζητήματος. Είναι σαν τους Έλληνες, θυμάσαι τους παλινοστούντες. Ναι. Και εργατικές κατοικίες εδώ τους δίναμε. Τώρα στο Μαϊάμι, εργατική κατοικία, παλινοστούντας, μπήκε στο δημόσιο. Τι μόρια έχει πιάσει. Να, δεν ξέρω. Εφεύρεις Ελληναρά. Αλλά είναι ο ακροατής του λόγου επειδή. Και νομίζω ότι αυτή του η ενασχόληση του έδωσε ένα εφόδιο, του έδωσε ένα bonus, ένα credit πάνω στο βιογραφικό και του. Και πιάσαμε στο εξωτερικό να δώσω χαιρετίσματα στον Άθιμο που μας ακούει και σε όλους τους Γερμανίδη, όπως λέμε εμείς, Λαζογερμανίδη εκεί πέρα. Στην Bayern Munich, στο Μόναχο, Στουτγκάρδη και τα λοιπά που μας ακούνε και στέλνουν και μήνυμα. Μας ακούνε τέτοια ώρα. Στη Messenger έχω. 5.30 ώρα το πρωί. Κοίταξε, αυτοί δουλεύουν αγόρι με γκασταρμπάιτερ εκεί πέρα. Τι ώρα ξυπνήσανε, τι δουλειά έχει τώρα αυτή η ώρα. Βέβαια, πα εργοστάσιο τη. Πώ 6 ώρα πιάνει τελείω. 6 ώρα. 6 ώρα γερμανική, 5 ώρα γερμανική πιάνει δουλειά. Μια ώρα πάνω πίσω. Ωραία, για μας δουλεύω για να έχω μακροματικότητα του. Πάνε καρτούλα εκεί πέρα. Ναι. Το εσουρού της Γερμανίας, δεν ξέρω για αντίστοιχη εταιρεία μετρήσεων, νομίζω θα μας βγάζει πρώτους ακροματικότητα από εκπομπές πρωινές. Δεν νομίζω να κάνουν καν ραδιόφωνο τώρα εκεί. Ούτε καν. Σιγά μην έχουν τώρα εκεί στη. Δεν έχουν ραδιόφωνο. Δεν έχουν όπως εμείς εδώ που κάνουμε φραγκμπαλά και τέτοια πρωί δεν έχουν. Τι να έρθουν, σηκωθούν και να λένε τώρα οι μπάγκερ και τέτοια πρωί. Βγαίνουν ένα κρατικό κανάλι εκεί, λέει τις ειδήσεις, λέει το καιρό αυτό ήταν. Ελένα, βγαίνει τώρα άλλος να λέει την Dortmund, έπαιξε με τον Κιθαρίωνα, ας πούμε, στο Auschwitzen. Ναι, εντάξει, τέτοια ανασχόληση. Και τέτοια πρεμούρα, ας πούμε, να μάθεις τώρα τι έκανε ο Κιθαρίωνας, ο Γερμανικός. Αλλά εδώ, μόνο εδώ. Εδώ, ναι, εδώ. Είναι ίντρικα, εδώ, θέλεις να ξυθείς. Αν δεν πεις τώρα τι έκανε ο τέτοιος και ο άλλος και γιατί μας είπε σε εμάς το 72 τότε που σας τρέξαμε και σας κάναμε. Εδώ εμείς μάθαμε ότι ο Μάρκο Ρόι της Dortmund, εκείνος ο παιχταράς, πριν 3 χρόνια του σταμάτησε η αστυνομία για έλεγχο και ανακαλύψαν ότι δεν έχει δίπλωμα για οδήγηση. Κατάλαβες. Φαντάσου τώρα. Σιγά μωρέ τώρα, εδώ οι άλλοι πηγαίναν και παντρευόταν και δεν παντρευόταν. Το είδες αυτό που πηγαίνα και παντρευόταν σε ένα κλεισάκι που υπήρχαν παπάδες που ήταν ψιλοπαπάδες. Ψιλοπαπάδες? Ναι, και αποδείχθηκε ότι για 50 ζευγάρια και πλέον δεν είχαν. Ουσιαστικά είχαν τελέσει μαϊμού γάμι. Μαϊμού μυστήριο. Είχαν τελεστεί μαϊμού γάμι. Δηλαδή το νερό ήταν νερό, δεν ήταν αγιασμός. Ναι, ιερείς πάντρευα ζευγάρια σε κτήμα της Βαριμπόμπης, άκυροι γάμι τους. Κανονικότατα. Και μερικοί μάλιστα το διαπίστωσαν όταν πήγαν να πάρουν διαζύγιο. Αυτό είναι. Ωραία, παιδιά. Διαζύγιο, ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα, γάτε. Καλημέρα. Εδώ. Ελα, αγόρι μου. Νάτος. Εδώ άκουσε και Γερμανία, πρώτη ακροματικότητα, τελειώσαμε. Ναι, νούμερο ένα και στους έναν ακροατέ. Έτσι. Φαντάζεσαι να ήμασταν νούμερο 2. Ένας μας ακούει να ήμασταν νούμερο 2 εκεί πέρα. Τι γινόταν. Μπορούμε να τρέξουμε μόνοι μας και να βγούμε τελευταίοι. Δεν γίνεται, φίλε. Λοιπόν, τι απορίες έχετε να σας λύσω? Τι πιάνουμε δουλειά, πότε πηγαίνουμε, πηγαίνουμε, πότε. Όλα θα μεταπείς τώρα, όλα θα μεταπείς. Στουτγκάρδη, ποιο μέρος? Μέσα. Εγώ είμαι καθοδόν, εγώ μένω, ναι, μέσα. Μέσα, γιατί εγώ έχω σώει στο Κνίτνιγκεν. Α, να τα. Ξέρεις έναν τώρα και τέτοια. Τα ξέρει, άκουσε. Α, έκανε το παοξίδικο αυτός. Ξέρεις, εδώ έχει και σύνδεσμο φιλάθλων ΠΑΟΚ. Θα σε κόψω τώρα, θα σε κόψω. Να ξέρεις, θα κοπείς αυτομάτως και αυτοβούλος.
Κόψιμο μόνο. Πού πα τώρα, στην πώ πα να δουλέψει. Μιλάτε για κόψιμο τώρα πρωί-πρωί. Μερσεντέ. Πω από αυτή η Μερσεντέ είναι σαν το ελληνικό δημόσιο. Όλα δημόσια. Όχι τα ίση πράγμα. Όλα δημόσια τα βλέπουν. Χειρότερο από το δημόσιο, να ξέρει. Χαμό γίνεται. Πληρώνει καλά όμω. Η Μερσεντέ έχει 25.000 υπαλλήλου στην πόλη. Πω. Σε μια πόλη των 600-700.000 κατοίκων, 25.000 δουλεύουν στις μεσαιτές. Έχεις περάσει και το ρεκόρ του Σιμίτη που διόριζε Κυπουρούς στα νοσοκομεία. Έτσι. Φοβερός. Έτσι. Και η ΠΟΣ έχει γύρω στους 10.000. Γιατί είπατε κάτι για την Πόστα. Να του τρέχουμε δηλαδή. Ναι, τους τρέχουμε. Εντάξει, πια Πόστα. Το αφεντικό τη πόλη είναι οι Μερσεντές. Ναι, να τα λέμε για αυτά. Ναι, έχω ξαδερφάκι που δουλεύει εκεί μέσα. Έχω ξαδερφάκι τώρα έτσι για να βάλω και τη φιτιλιά. Ναι. Το αφεντικό τη πόλη είμαστε εμείς. Όταν λέτε εσείς στη Στουτγκάρδη, ποιοι οι Μερσεντές παρακάτω, ναι. Μερσεντές, ναι. Τρέχουμε. Τρέχετε, αλλά ο Μπίσεσβαρ δεν τρέχει. Στο 75 έκανε κάτι time out, ήθελε. Ήθελε, ναι. Ναι, ήθελε. Νερό. Εν τω μεταξύ, χθες με το Φράιμπουργκ 3-3, δεν ξέρω αν είδατε. Όχι, δεν είδα. Ματσάρα. Ναι. Και ματσάρα 6 γκολ. Πανικό. Στο 3 ήταν 0-1. Όχι, 0-1. Ψέματα 1-0 το Φράιμπουργκ ήταν μπροστά. Στο ημίχρονο 2-2, αν δεν κάνω λάθος. Και τελικό 3-3. Άρα να. Αυτά τα παιχνίδια βλέπουμε τώρα. Αυτό. Και εκεί μας καταντήσανε. Πού πάμε, παίζουμε απόσταση που διανύει σήμερα. Σήμερα είμαι στο δικό μου το δρομολόγιο, προς Μόναχο πάω. Έχω κάνει, τώρα έχω ξεκινήσει 2 ώρες ακριβώς, έχω ξεκίνησα. Στο τέλος της ημέρας θα έχω γύρω στα 500-530, κάπου εκεί. Εντάξει, λίγα πράγματα. Autobahn. Λίγα τίποτα. Έτσι. Ρουτίνα. Ρουτίνα, δευτεριάτικη, μάλιστα. Έγινε. Σε φιλούμε, καλό δρόμο. Γεια σας. Τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Την Ευρώπη, ρε φίλε. Τι άλλο θες. Ναι. Είμαστε εκπομπή Eurovision. Το Αράου σας ακούει. Έτσι, δυνατά. Τι κάνετε. Καλά είμαστε εσύ. Νιώθω ρίγου συγκίνησης. Τα δύο τα νούμερα εσείς εκεί πέρα. Τι νούμερα είμαστε. Πρώτα. Πρώτα. Λέγε Μπάμπιδη. Λέγε Μπάμπη, τι γίνεται, έχει τίποτα μεζέγια του φρύ. Τι μπέζε, τώρα πρωί, δεν μας πήρε ο φίλος μας από τη Σαμαρίνα να μας δώσει τη συνταγή του. Τι μαγειρεύει του φρύ. Δεν μας είπε, δεν μας είπε ακόμα, θα μας πει. Γιουβαρλάκια. Κουψίδια, δεν έχει κουψίδια. Θες, ρε εσύ μήπως η κυρά σ' άφησε νηστικό, κάνα τριήμερο και σηκώθηκες νηστικός, ε. 5 ώρα... Σκορμαστεί για να ακούσουμε Μπάμπη και Στέφανο, ωραία πλάκα. Έτσι, ναι. με ξυπνητήρι είναι. Όπως λέγει ο Σιδηρόκαστρο θα έχουμε 6 Ελλάδας, 5 ώρα εδώ πέρα. 5, ναι, τσουμακές θα έχουμε. Σηκώνονται στο εξωτερικό, δεν σηκώνονται εδώ. Τι, εδώ είναι δεδομένο, ρε. Εδώ ξέρουν ότι θα βρουν τέτοιους στο εξωτερικό, δεν έχει εκπομπές τέτοιες. Εμείς είμαστε συνταξιούχοι, κοιμόμαστε όποτε θέλουμε, όποτε θέλουν ξυπνάμε. Δεν κοιμόμαστε, κοιμόμαστανε. Και εμείς είμαστε συνταξιούχοι στην ψυχή. Δώσ' με ένα σύνταξη να στιμασίσω. Μια χαρά. 15 ώρες δούλευαμε τώρα. Ναι, δούλευαμε, το είπε. Δούλευαμε. Πώς λες τα σέρα στο Σιδηρόκαστρο, μας τυπήσανε την πόρτα από το αυτοκίνητο. Έτσι. Μάλιστα. Ποιον τι ποιον. Καλά που δεν. Οι Σιδηροκαστρινός δεν πιστεύουν να ήταν αυτός, όταν από το χαροπό από το χαροπό. Έχετε μια κόντρα και με τους πιο κάτω, γιατί. Εκεί έχουμε προβλήματα με αυτούς εμείς. Μάλιστα. Ένα θέμα που διαφέρει νομίζω το Πανελλήνιο. Να επιληφθεί ο Πρωθυπουργός στο θέμα χαροπό με Σιδηρόκαστρο τώρα. Και μετά έχουμε την Ηράκλεια. Την Μπόκα Τζούνιορς με λες και τέτοιο. Σκοτώνουμε την Ηράκλεια. Η Ηράκλεια είναι όπως είπε ο Μπάμπης Μπόκα Τζούνιορς. Λίγο Ινδιάνοι είναι εκεί πέρα όλοι, να ξέρεις. Ναι. Ινδιάνοι όλοι είναι, τρελής γίνεται. Μάλιστα. Σαν τον Μάτος είναι όλοι. Τι λες σήμερα για τον Άρη, τι θα κάνει σήμερα. Τι ώρα είναι? 7. Άμε την ώρα πηγαίνει. Θα δω λίγο τη συναστρία. Θα δω ότι ο Ερμής έχει μια ζεύξη με τον Πλούτονα και. Ναι, για πες. Τι ώρα είναι αγώνα? 7, 7. 7. Σε 12 ώρες από τώρα. Ναι. 6 ώρα εδώ πέρα. Ναι. 6 ώρα. Πάλι 12 ώρες. Ίδια. Λοιπόν. Θα κερδίσουμε. Α, μάλιστα. Εντάξει. Αυτό θέλουμε 2-0. Να ακούσουμε. 2-0 εδώ είναι το σκορ, κύριε, και θα επανέλθει η ομάδα του Άρεως. Λογικός. Στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Να σε καλά, Χαραλάμπη μου. Αλλά
νέα τι έγινε, για πες τι κάνω. Θα πούμε νέα τώρα, θα τα πούμε, κάνουμε διάλειμμα και θα τα πούμε στο μικρόφωνο τα νέα. Ρε Στέφανε, τι? Άκουσα πρωί-πρωί σαλιάριζες και εσύ τι γκόμενα βρήκες. Βρήκα ρε μια στο δρόμο ρε, μια παχιά καπούλια εκεί πέρα. Τη χούφτωση. Δεν πρόλαβα ρε Μπάμπη, θα πρέπει να έρθω εδώ να κάνω... Τι κάνεις βρε, είσαι και από τα σέρα. Χαζαμάρα έκανα ρε, χαζαμάρα ρε. Έγινε, σε χαιρετούμε να κάνουμε διάλειμμα. Τσάρε Μπάμπη, δεν πρόλαβα ρε Μπάμπη. Είχε όρεξη. Φίλος μου Σκαρλάτης. Αλλά ήταν πώς αυτό που σηκώνεσαι ας πούμε το πρωί και έτσι χουζουρεύεις και μπορεί να μιλάς ξέρω εγώ. Να μιλάς ας πούμε με την φιλινάδο σου, με τον φίλο σου το τηλέφωνο. Έλα για πες. Τι λένε. Ναι αυτό. Καλά μωρά. Και κετάρα. Και το έχεις ανοιχτό το τηλέφωνο και μπορεί να μιλες και πολλά πράγματα. Κάπως έτσι. Χουζουρέψαμε λοιπόν για όσους δεν καταλάβανε μαζί με τον φίλο μας στο Χαραλάμπη. Το συνονόματο εκεί στο μαγευτικό Αράου. Λοιπόν 6 και 35 θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας ανάπαυλα εδώ να ανασκουμποθούμε, να σηκώσουμε μανικάκι για να εισέλθουμε στην κέρια επικαιρότητα κύριος του Σαββατοκύριακο αλλά και τα όσα θα αναζητήσουμε να δούμε σήμερα Δευτερούλα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτερούλας μας ξεκινάμε δυναμικά μάχημα. Ζώνη του πυρός πάντα το 6-6,5. Μαχητικοί ακροατές μας παίρνουν box. Έτσι. Overlap και inbox του inbox. Γιατί hey. Δεχομέθα και τα μηνυματάκια μας. Σαν τον φίλο μας τον Οράτη που μας γράφει καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Με νίκες για τις ομάδες της πόλης 33-33-33. Συντηρητικός, ανέραστος, άχητος, σάφα σολάγια λάβωτα. Θέλουμε πιο δυναμικούς. Με νίκες για τις ομάδες της πόλης λέει σήμερα. Αλλά και την Πέμπτη. Παίζουν οι ομάδες της πόλης και την Πέμπτη. Παίζει ο Άρης και ο Ηρακλής κάπου. Λέω, ξέρω, ψάχνουμε. Έχει κανένα μάτι στην Πέμπτη. Παίζει ο Άρης και δεν νομίζω, έρχεται μια αγγλική ομαδούλα εδώ πέρα. Μάλιστα. Έχει να... χάσει από τα αποδυτήρια, μου λένε, μια ομάδα της Τσέλσεα. Εκτός αν εννοεί ομάδες της πόλης του Λονδίνου. Μπορεί να πει Λονδίνο παίρνει ο φίλος. Έτσι, γιατί είμαστε εκπομπή ούτως ή άλλως παγκοσμίου εμβέλειας. Παρεπιπτόντως το χαλί ωραίο. Ναι, σ' άρεσε. Ναι. Θα τα αφήσω, θα τα αφήσω. Έχω κι άλλα, έχω επιλογή. Σήμερα, την... σήμερα την είδα λίγο funky, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Είναι και τέτοιος τύπος ενίοτε. Αλλά είναι εδώ η Mamba LD. Καλό. The Reader. Πριν βγάλουν τα τραγούδια με τις διασκευές τους, δίνανε και δικό τους έτσι. Η Mamba LD είχαν δικά τους, δεν παίζανε μόνο διασκευές. Ένα είναι αυτό. Στο πρώτο τους, στην πρώτη τους εποχή παίζανε και δικά τους. Αρέσουν οι Mamba. Ωραία είναι, ωραία. Αυτό που κάνουν το κάνουν πολύ ωραία, ας πούμε, που διασκευάζουν. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, σε περιμέναμε, καλημέρα. Σε περιμέναμε. Ετοίμαζα να φάω, ρε φίλε. Α, μάλιστα. Ετοίμαζες σήμερα. Γίνεται. Ξύπνησες, δηλαδή, ορεξάτος σήμερα. 5 ώρες το πόδι με την κερδιά. Τι έγινε, από τις 5 και εσύ πήγες στη Γερμανία. Έτσι ακριβώς. Όχι, αλλά, τι σου συνέβη και ξύπνησες από τις 5. Τίποτα, ξυπνάμε. Μάλιστα, μάλιστα. Τι ετοίμασε σήμερα για πρωινούλη. Τρώω ήδη. Τι. Στο να φτιάξω το σωνόμετρο έχω γλώσσα μοσχάρι ψιλοκομμένη με λαδόξυδο. Ναι. Και στο άλογο μαγούλιας μοσχάρι ζεστάμενη στο χωστό φούρνο μικροκυμάτων, γιατράκια, παλοκύρι και τσίπουρο. Τι άλλο θες. Τι άλλο θες για τις 6 και 42 με τίποτα. Ένα λιτό. Ναι. Ένα λιτό γεύμα, έτσι ένα λιτό πρωινό. Ας πούμε να πάρουμε. Σχεδόν σαν να τρως μπάρα δημητριακών. Ένα πράγμα. Μοσχαροκεφαλή χθες το μεσημέρι το καφενείο και πήρα και για σήμερα να μην πει. Και για σήμερα να υπάρχει αυτό να μην. Τα φάγε στα μαγουλάκια, έτσι. Τα τρώω ήδη, Κλάους. Μ' αρέσει στα αυτά τα μαγουλάκια και εγώ τρελαίνομαι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Ήταν και σκορδάκι μέσα ψιλοκομμένο. Όπου φτιάξαμε. Ψήσουμε στη λαδόβολα. Έτσι. Και τσιπουράκι, έτσι. Απαραίτητο αυτό. Ναι. Για αυτά παρά τα κάτω δηλαδή. Ναι, τι. Ακόμα νύχτα είναι εδώ πέρα. Γι' αυτό είσαι ακόμα σε αυτό. Είναι σαν πήγε σε πατσατζίδικο δηλαδή, είναι στο σπίτι σου. Τίποτα σε μέσα είμαι χουχούλια, σαν με φέραν και ξύλα τα μπανιάσαμε εδώ πέρα. Φλάκωσα. Ωραία. Με τις εντολές μου βάλτε και κάντε εκεί. Με τις εντολές. Με τις εντολές. Ξύλο από το γείτονα τα κούτρεψε στα ξύλα. Μάλιστα. Τον πήγα το καροτζάκι τώρα πίσω. Μπράβο, εντάξει, το πήρε. Να φανταστώ ότι δεν έχεις παρακολουθήσει τίποτα από όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο. Τίποτα. Κουρασμένος έδινα εντολές να βάλουμε τα κούτσουρα ρε Μπάτμαν. Τι να κάνουμε. Ένα Σαββατοκύριακο έδινες εντολές τα κούτσουρα. Τα ξύλα εδώ τους εργάτες τα σκυπητάρια να με βάλουν μέσα τα ξύλα. Μάλιστα. Έδινες οδηγίες παύλα κατευθύνσεις. Εργοδηγός. Δεν είδες ούτε ΠΑΟΚ το Σάββατο δηλαδή. Τίποτα. Δάνειαζα το χαμός να πούμε. Άσε τώρα, είμαστε εδώ. Είχαμε κάνει εργοτάξιο το ζήτημα. Δεν είμαστε. Έτσι κι αλλιώς να φανταστώ ότι ήσουν σίγουρος για την επιτυχία του Δικεφάλου του Βόρα.
3-3. Έτσι. Να το ξέρεις όμως, το έμαθες. Πληροφορήθη. Πληροφορήθη, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ωραίο, έτσι. Ήπιος, πάμε δυνατά. Ναι, είναι, είναι το έναυσμα για τη Δευτέρα. Πάντα η φωνή σου, να ξέρεις. Έτσι, ναι. Έτσι. Φιλούμε. Πάμε δυνατά. Τσα, πάμε δυνατά. 2-31-0-287-3 οκτάρια. Πάμε δυνατά. FM και ενώ μηνυματάκι. Αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Έκανα μια με βλακεία την Παρασκευή, δεν ναι. σημείωσα, τις αλλά επειδή είσαι τέρας μνημονικού, φαντάζομαι θυμάσαι ακριβώς τι είπαμε. Τουλάχιστον και τα δικά μου θυμάσαι. Θυμάμαι, ναι. Ναι, γιατί εγώ άλλα λέω την Παρασκευή, άλλα λέω το Σάββατο. Θυμάμαι. Αλλά την Κυριακή και τη Δευτέρα λέω άλλα. Ω, θυμάμαι κατά 90%. Δε, ότι σας είπα εγώ εκεί τίποτα, έτσι, αυτό. Οπότε θα με διαψεύσεις και θα κάνουμε την επαλήθευση της αγωνιστικής. Της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στη Super League το Σάββατο στις 6 και 4 ο ΦΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος λίγο καρδιοχτύπησε καθότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 30. Πόσο, στο 21 με τον Παπαστεριανό. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με ένα 0, αλλά το γύρισε το ματσάκι. Βέβαια με Μπίσεσβαρ να κάνει επανεμφάνιση στη βασική ενδεκάδα και να. Να δείχνει να ότι. Δίνει πόνο, ναι, να δείχνει τη τέχνη είναι, του. Ότι είναι παρόν όταν του ζητήθηκε. Νομίζω ότι ο Μπίσεσβαρ όποτε έχει κληθεί να αγωνιστεί, ναι. δεν έχει διαψεύσει τις προσδοκίες. Δηλαδή έχει, έχει το παίξει. Το θέμα του Μπίσεσβαρ, εντάξει, συνομιλώ με πολλούς οπαδούς του ΠΑΟΚ και φίλους μπαλαδόρους. Αλλά. Μπαλαδόφατσες έχει, δηλαδή. Μπαλαδόρους, εντάξει. Ναι. Και μιλώ, ας πούμε, και με τον Μιχαλίτσιο. Μάλιστα. Του ναι. ναι. Αυτός ο Μπίσεσβαρ είναι πολύ τεχνής, είναι πολύ καλό δεκάρι, παλιά σκοπής. Έχει ένα θέμα στον ΠΑΟΚ εδώ και 20 και μήνες που είναι εκεί, μπορεί να είναι και 2 χρόνια κοντά. Δεν έχει αποκτήσει ακόμα φυσική κατάσταση που όντας επαγγελματίας αθλητής έπρεπε να την είχε. Δεν ήρθε δηλαδή σαν τον άλλον 2 μήνες και μπαίνει τώρα στο κλίμα. Έχει 2 χρόνια κοντά, δεν μπορεί να αποκτήσει φυσική κατάσταση. Και φταίει αυτός. Δεν φταίει λέει. Μόνο. Ο προπονητής τι να σε κάνει ο προπονητής αν δεν θέλεις. Μάλιστα. Λες ότι πώς γίνεται να μην αποκτά, αφού κάνει την ίδια προπόνηση με τους άλλους, ναι, ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα. Την, το θέμα δεν είναι μόνο προπόνηση, είναι και έξω μετά στο σπίτι τι κάνεις. Καταλαβαίνεις. Για να αρχίσει να τρως παραπανήσια πράγματα. Χάμπουργκερ δηλαδή. Όσο και να σε λιώσει την προπόνηση. Πηγαίνει. Τον λες για λίγο κυμπάρι τον βλέπεις τον Μπίσεσβαρ. Βέβαια όπως είπε ο μεγάλος Γιώργος Μήνος θες την αθλητική Κυριακή. Τι να το κάνεις το VAR αφού έχεις λέει Μπίσεσβαρ. Ναι, βγήκε το είπε. Βγήκε το είπε γιατί αναφέρθηκε και σε εκείνη την φάση της ανατροπής του, του Ζαμπάμπο, τον τερματοφύλακα του Όφιο που δεν καταλογίστηκε πέναλτι. Ή το πέναλτι. Καλά, βγήκε λίγο, τον γκρέμισε δηλαδή. Δεν χρειαζόταν ούτε VAR ούτε τίποτα. Το πήρε παραμάζωμα άσχετο που του πέταξε την μπάλα από πάνω και αυτά. Βγήκε με. Σε κάθαρη πρόθεση να γκρεμίσει τον αντίπαλο. Αν το αποτέλεσμα ήταν κάτι διαφορετικά, θα είχαμε λαϊκά δικαστήρια. Σίγουρα θα είχε τώρα, αλλά όταν κερδίζει η ομάδα σου το ξεχνάς και λίγο. Δίνουμε και ένα, ένα υπέρ της Κερκίδος, υπέρ του Αμπινομένου. Α, τώρα το αυτό λες. Εντάξει, μωρέ, απλά είμαστε. Ο Μπίσεσβαρ λοιπόν ισοφάρισε στο 37, ο Λέο Μάτος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και μας πλήρωσε βεβαίως γιατί είχαμε μια τεράστια έμπνευση το Σάββατο το απόγευμα ότι θα σκοράρει γιατί τον έδινε σε πάρα πολύ καλή απόδοση το Μάτος. Anytime. 6.75 τον έδινε. Καλά λεφτά. Ναι, καλά λεφτά γιατί μέχρι τώρα δεν είχε κάνει και πολύ καλές εμφανίσεις αλλά ο Μάτος ιδίως σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπου ο Πάκ δεν θα αγωνιζόταν με τον Μπρίγιοβιτς. Θα. Πώς το σκέφτηκα τώρα εδώ, μεγάλο. Θα συνομιλήσει και μαζί μου, μπαλαδόρο. Ο Βουρούτης Μπέτ. Ναι, θεώρησα ότι θα του δώσει μέτρα στο γήπεδο Λουτσέσκου, τόσο ώστε να καλύψει ίσως την απώλεια του. Πρίγιοβιτς με Καρέλη έκανε την έκπληξη ο Λουτσέσκου και αγωνίστηκε φουνταριστό. Στάσε και καλά ο Καρέλης. Φυσική κατάσταση, είχε καλά πατήματα. Το έβγαλε όλο το μάτς και αντάξει το έβγαλε. Ναι, αυτό δεν ξέρω τώρα πώς. Όλοι βλέγανε ότι θα αγωνιστεί ο Ακπομπ αυτό και. Ναι. Άμα είσαι καλή φυσική κατάσταση και δεν κάνει εξωγηπηδική ζωή καλή. Κρατάς, βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι θα τον δούμε και την Πέμπτη δηλαδή τον Καρέλη. Προφανώς για να τον βάζει μέσα. Γιατί πολλοί είπαν ότι θα βάλει τον Άγγλο, ξέρει, κάνει, ράνει αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να. Μπορεί να τον δεις, δεν ξέρω αν θα είναι βασικός. Αλλά με έναν μαύρο άκμπομ και Καρέλη αριστερά και δεξιά βάλε τώρα ένα λιμιό. Μπορεί να παίξει ο λιμιός. Γιατί... Πολύ καλή τριάδα μπροστά για γρήγορη. Τραματίες είναι. Για γιατί... γρήγορη, ναι. Όχι, δεν είναι τραματίες νομίζω. Όχι ρε, όχι. Έτσι. Απλώς στην εθνική το ξεκούρασε τον πιτσιρικά. Rotation, rotation. Ναι, δεν τον πήρε καν καθόλου μαζί. Μάλιστα. Μήπως για αυτό το μάτς τον έχει. Σίγουρα θα παίξει, εντάξει, δεν μπορεί να μην παίξει γιατί ο Πάκ θέλει και. Καλή επιλογή, να ξέρει η τριάδα. Και τα αμυντικά πίσω, έτσι τα μπόσικα. Μα ναι, ο λιμιός και ο Καρέλης γυρίζουν πίσω, μπορεί να μαρκάρουν και ο άκμπομ.
Πρίγκιπης είναι φιλότιμος. Μόνο ο Πρίγκιπης δεν μαρκάρει. Έτσι, μάλιστα. Εντάξει, εσύ και με τον Πρίγκιπη δεν σ' αρέσει. Πρεσί, εντάξει, το κυνηγάζει εγώ, το κυνηγάζει. Στατικό φόρο είναι. Αυτό. Ηλεκτροστατικό φόρο. Ηλεκτροστατικό, ναι. Μάλιστα. Και ο Τζαμπά σκοράρει νομίζω το πρώτο τέρμα με την ομάδα του, ναι, ναι, του ΠΑΟΚ στο 53ο λεπτό και εδραίωσε την νίκη της ομάδας του Κεφάλου που προχώρησε με το απόλυτο στην τρίτη αγωνιστική. Βέβαια έχει την απώλεια των 2 βαθμών από την περσινή του τιμωρία, ναι, οπότε υπολείπεται έναντι των... Δεν τα μετράμε αυτά, έχουμε, τα έχουμε περάσει, είμαστε πρωταθλητές πλέον. Τελείωσε. Τώρα τι κατάρα. Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε θέμα Βέρμπλουμ, ναι, δεν μπορεί ακόμα, τον είδα, δεν μπορεί. Λέγαμε αν θα παίξει, ναι, σου είπα, ναι, δεν θα παίξει, mm-hmm, αλλά έπαιξε. Πρέπει κάποτε, ναι, να αρχίσει, ναι, να ετοιμάζεται. Δεν ακόμα η Χαλκιδική στην πλάτη. Μάλιστα. Σήμερα νομίζω ότι η ατάκα που θα... θα υποθεί στα μουλοχτά έως και μπορεί και να κυριαρχήσει είναι ή κάπως έτσι σαν ψιθύρους, σαν ψιθύρη καρδιάς είναι, δεν πήγες να πάρεις τον Νάτχο, ναι, τον Νάτχο, δεν σε χαλούσε ο Νάτχο που τον ήξερες αυτό και τέτοια, ο οποίος έδωσε την... τη μεγάλη νίκη στον Ολυμπιακό με γκολ. Είδε πω το πανηγύρισε. Φυσικά, και τα σουσάμια. Έτσι. Από μικρό, από μικρό στο λιμάνι. Ο Ολυμπιακό. Και χτυπούσε τι φανελάκι σου. Καλό. Πόσε μπλούζε πρόκειται να πεταχθούν τώρα στα σκουπίδια. Πολύ. Είχε πουλήσει η φανέλα του Νάτχου στην Τούμπα. Πάρα πολύ. Ήταν καλή παρουσία. Νομίζω ότι τώρα θα ξαναδαχθούν. Πώ ήταν εκεί, θυμάσαι τον Λαζόπουλο με το Σταρόβα που κρεμούσαν τι φανέλε του Γεωργιάδη και του Σαλπικίδη με χ. Κάπω έτσι. Έχει υπάρξει φωτογραφία ο φίλου του Πάκου. Έχει πάει στο γήπεδο και όντως έχει βάλει μονοτική ταινία πάνω στο τέτοιο εκεί για να καλύψει κανονικότατα. Τι ακάρεις. Ακάτσα μαλώεις. Βέβαια. Απόλλων Σμύρνης, Πας Γιάννενα στις 7 του Σαββάτου. 1-2 για το μεγάλο Πας Γιάννενα. Τι είχαμε πει εμείς. Τι λέγαμε. Εσύ τα έδωσες κουλούρια. Κουλούρια τα έδωσα. Εγώ έδωσα 3-0. Εσύ έδωσες, ναι, Απόλλων Σμύρνης εδώ. Θα κάνει τέτοια. Γενικά με ριζίλι. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα πιάνουμε όλα. Ναι. Ίσως ο Πας Γιάννενα έδειξε τα δόντια του εν ώψη τη αναμέτρηση επόμενη Κυριακή. Έδειξε τα δόντια. Ναι. Μήπως εδώ θα ξεθύμανε. Έδειξε τα σφραγίσματα που βυθήκαμε τώρα. Μήπως εδώ ξεθύμανε. Ναι, ναι. Πήρε την νίκη που ήθελε έτσι, ας πούμε. Δεν ξεθύμανε. Ο Κλάους δεν σκόραρε ακόμα. Εντάξει, δεν είναι. Μπήκε στο 80 αλλαγή ο Κλάους Αθανασιάδης στη θέση του Μιστακίδη. Και Μιστακίδη μέσα. Στάθηκε αντάξει στου 10 λεπτά. Ήταν όρθιο. Ναι, έτσι, έτσι. 1-2, μάλλον και Μιστακίδη μπορεί να σκοράρει. Τώρα ξύνεσαι τώρα. Τι ξύνομαι, μα αυτό δεν συμβαίνει. Ξύνεσαι τώρα να βγει κανένα φευγάτο εκεί και το πεθύμενο το κάνει τρίμερο. Όχι, άλλαξε συχνότητα τώρα. Άλλαξε. Ναι. Είναι η ώρα του. Κάνει έτσι. Θα μην έβαλε τι. Τι έχει, αν και δεν έχει τώρα το πρωί. Άντε, είχε το Σαρόπουλο τον άκουγε. Αυτή πάντα μας έδινε ψωμάκι. Ναι, έδινε ψωμάκι και στους δυο μας. Μία σε μένα, μία στο Σαρόπουλο. Τώρα δεν ξέρω πού μπορεί να δώσει. Πάνω όλα αυτά, ο Πας Γιάννενα προχώρησε στην πρώτη νίκη και ο Σικαμπάλα αγωνίστηκε. Έντονο το πάλε ποτέ ασπρόμαυρο χρώμα στην αναμέτρηση. Αλλά χωρίς πολύ πολλά πολλά. Η ΑΕΚ φαίνεται να ξεπερνάει τις περσινές εμφανίσεις. Αυτά τα αυτοχά, τα 1-0, τα ζόρικα, τα έτσι, το ένα, τα αλλιώς, τα αγχωτικά. 4-0 τον Πανιόνιο. 4. Ναι. Μοίρασε τετράμπαλο. Με Πονσέ, Μπακασέτα, Κλωναρίδης 2 τέρματα. Πού για Κλωναρίδη λίγο. Είναι παίχτη Σουζουνίδη ο Κλωναρίδης. Από τα αζήτητα, τα χαμένα τον ενεργοποίησε. Και πώς τον ενεργοποίησε? Ο Κλωναρίδης είναι ένας παίχτης ψυχολογίας. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει 4 πνευμόνια το παιδί. Τρέχει ακατάπαυστα, δεν τον ενοχλεί καθόλου να τρέχει. Τον έπιασε ο Ζουνίδης και του λέει: επειδή αγόρι μου είσαι και ψηλό αμπαλάκος, αλλά σε βασίζουμε, πιάσε και όργο σε όλο το γήπεδο. Αμπαλάκος ήδη πόσα γκολ έχει. Ναι, αλλά έβαλε 4-5. Πέρσι είχε ένα όλη τη σεζόν και φέτος έχει 2-3-4-5. Πέρσι νομίζω είχε βάλει στον Ολυμπιακό, δεν είχε βάλει και μέσα στο Καραϊσκάκι, δεν είχε σχοράρει ο Κλωναρίδης και έδωσε την νίκη. Γιακουμάκης, δεν έχουν μπερδεύω αυτούς. Γιακουμάκη. Μάλιστα, ο Γιακουμάκης. Εντάξει, ο Γιακουμάκης είναι φέτος στην ομάδα, δεν είναι. Ο Γιακουμάκης είναι, παίζει στην τέτοια. Πρέπει να τον έδωσε. Στον Πανετολικό που πέτυχε. Τον έδωσαν, ναι. Εντάξει, κέρδισε τον Ολυμπιακό, μπορεί να τον ξαναπάρουν όταν είναι να παίξει τον Ολυμπιακό. Δεν χωρούσε, ναι. Αλλά από εδώ να καταλήξω, Κλωναρίδης. Είναι ένα παίκτη με 4 πνευμόνια. Οπότε σου λέει: θα μπει μέσα, θα τρέξει, θα παίξει με φιλότιμο. Και άμα σκοράρει, είτε κάνει, αλλά θέλω μόνο να τρέχει. Τον έπιασε το φιλότιμο. Και όντω ανταποκρίθηκε ο Κλωναρίδης. Πώς έλεγε εκείνο το παφιλό, ένα τραγούδι του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Που είναι σαν το ντυρλάντα, ντυρλάντα. Ναι. Και έλεγε τον κάθε παίκτη ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, σκληροτράκυρο ο ένα, καλκέντρο ο άλλο. Και για τον Τερζανίδη έλεγε φιλότιμος. Βρες κάτι άλλο, βρες ένα άλλο επίθετο. Φιλότιμος, τι, το στείλω να πάει πάρει τσιγάρα, α πούμε. Φιλότιμος, εδώ να σε βοηθήσει. Φέρει και τα αρέστα σίγουρα. Η χειρότερη λέξη είναι το φιλότιμος. Είναι σαν να σε λένε συμπαθητικός, α πούμε.
συμπαθητική. Σε βλέπω σαν φίλο. Πω, πω, αυτό ρε παιδιά, πρέπει να το. Μια εκπομπή θα κάνουμε γι' αυτό, σε βλέπω σαν φίλο. Ένα αυτό. Το φιλότιμο είναι περίπου το ίδιο. Όταν σου λέει ο άλλο ο σχολιαστή ότι είσαι φιλότιμο, ότι το παιδί δεν τα πολύ πιάνει, α πούμε, τα ποδοσφαιρικά, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι. Όταν σου λέει ρε παιδί μου, σε βλέπω σαν φίλο, δεν θε να την πει, σε βλέπω να σε δώσω ένα εικοσάρικο. Όχι. Έτσι ρε φίλο. Ξάνθη Πανετολικό, χθε το μεσημέρι. Ένα-ένα, δεν ξέρω, αυτό πρέπει να το δώσω 0-0, νομίζω. Αυτό το δώσαμε κουλούρια, αλλά όχι. Σίγουρα το πιάσαμε το χ. Εγώ το δώσα διπλό. Διπλό, ε. Διπλό. Προηγήθηκε ο Πανετολικό στο 21 με το Μόραρ. Ο Γέντριτσεκ με πέναλτι στο 42 διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Δεν νομίζω να έκατσε. Είδα, τι να σου πω, 3 λεπτά. Κοιμήθηκα. Εμείς είδαμε 10. Ναι, 10. Ξαντέξατε 10 λεπτά. 10 είδαμε γιατί έβλεπα τον. Είχα μια τηλεόραση ανοιχτή, έβλεπα το Σαλιάρι αν θα σκοράρει. Η Γιουβέντους έβλεπα στο άλλο. Σκόραρε. Σκόραρε, δύο τελικά. Καθαρά, έτσι. Και περιμένει τον Άριξε. Με περιμένει τώρα, ναι, θα πει στο δικαιολογικό. Ο Κριστιανό. Αλλά ναι, δεν αντεχόταν. Δηλαδή, μόνο το έβαλα επί τούτου για να κοιμηθώ, α πούμε, έτσι, καμιά ωρίτσα. Λέω τι να βάλω, γιατί συνήθως βάζω κάτι για να μην στάξει, να δω καμιά σειρά, βλέπω 5 λεπτά. Εδώ ούτε 5 λεπτά, ούτε στα 3 λεπτά κανονικά. Παπ, πηγάδια εκεί, άδειο αυτό το Νατάλο. Μια χαρά πέρασε και δεν ακούμπησε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ξάνθη Πανετολικός, 1-1. Λάρισα Παναθηναϊκός, χθες ακόμη μια φορά δικαιωθήκαμε ότι το έδωσα αυτό, 1-2 πρέπει να το έδωσα. 1-2. 1-3 είναι... 1-4 έδωσα εγώ. Είναι η τρίτη φορά ο Παναθηναϊκός που βάζει 3 γκολ, όχι. 3-1 έχει κερδίσει την προηγούμενη αγωνιστική. Και την πρώτη πόσα έχει πετάξει. Πόσα έχει βάλει, 2 ή 3. Πότε? Με την Ξάνθη. Με την Ξάνθη. Την προηγούμενη ήταν αυτή που παίξαμε Ξάνθη, δεν θυμάμαι. Ο Άρης Ξάνθη ήταν 1-0. Α, 2-0. 2-0. Όχι, ρε Άρης, ο Παναθηναϊκός σου λέω. Α, με την Ξάνθη 3 πρέπει να την έβαλε. Πρώτη αγωνιστική, ναι. Μέσα εκεί 0-3 ναι. Πρέπει να έχει λήξει. Οι πιτσιρικάδες αυτοί. Ναι, οι πιτσιρικάδες. Που έγραψε και μια εφημερίδα ότι φέρτε μας, λέει, τον παιδίατρο. Ναι, ναι, φοβερή. Αχ, λέω ότι. Η βλάκα ποια είναι τώρα ότι ο Παναθηναϊκός και η τετράδα να βγει δεν είναι τιμωρημένο από Ευρώπη. Δεν μπορεί να παίξει. Ναι, ναι, είναι τιμωρία. Και θα έχει φάση, α πούμε, στο τέλο θα χαρίζει βαθμού. Θα πάμε να προσκυνάμε τον Παναθηναϊκό. Ρυθμιστή του πρωταθλήματο, ναι, ο οποίο έχει γίνει. Αν δεν είχε του μείον 6 τώρα, θα ήταν πρωτοπόρο. Βέβαια. Θα έβλεπα πολύ διαφορετικά τα γράμματα. Θα που λέγαμε, έχουν άγνοια κινδύνου τα πιτσιρίκια. Παίζουν όχι για τη φανέλα καταρχήν, παίζουν γιατί ο Παναθηναϊκός πλέον για αυτού είναι σκαλοπάτι. Για την καριέρα του. Ξέρουν ότι τα λεφτά δεν υπάρχουν, δεν θα πάρουν, τα συμβόλαιά του είναι μικρά. Καλά, και να μην παραξενευθεί το χειμώνα να γίνουν κανένα 2-3 μεταγραφές του Παναθηναϊκού σε άλλες ομάδες. Πού που λέω εγώ, Μπουζούκης. Σε άλλες ομάδες της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Ευρώπης. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός και ανά πάση στιγμή μπορεί να βρεθεί λύση. Βέβαια. Δηλαδή, οπότε εντάξει, το σκαλοπάτι είναι σχετικό με την έννοια ότι μπορεί να βρεθεί λύση και να αρχίζουν να μοιράζουν χρήματα, βέβαια, να αρχίσουν να στελεχώνεται. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ. Είναι μάλλον, πώς να το πω. Ενδεικτικό της κατάστασης ότι αν αγωνίζεσαι χωρίς άγχος και χωρίς πίεση, μπορείς να αποδώσεις, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στις ομάδες. Δεν έχεις απαιτήσεις. Θα δεις σήμερα, εγώ δεν πιστεύω στον Άρη στον τετράμπαλο. Για ποιο λόγο? Γιατί? Ότι παρόλο το ότι η ομάδα ξεκίνησε να παίξει ελεύθερα, έπαιξε τα δύο μάτς χωρίς πίεση. Ότι σήμερα είναι Βικελίδη. Είναι κόσμος. Είναι αυτό. Είναι τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που έχουν δημιουργήσει προσδοκίες που μπορεί να φέρουν τη σχετική. Θα είναι σφιχτό το μάτσα, αλλά πέρα από την. Τα χούχα. Μάτσα ένα τάλιρο πάλι θα πάλι, το πάλι. Ναι, ταλιράκια. Εγώ το βλέπω πολύ σφιχτό. Δεν σφιχτό ξέρω. Θα είναι μέχρι να μπει το πρωτοκολλάκι. Μάλιστα. Και μετά τελείωσε. Θα είναι άμυνες τώρα. Αλλά και ο Λεβαδιακός δεν θα κάτσει φυσικά να ανοιχτεί να γεννήσει ο Φαρίσι. Το έχει πάρει χαμπάρι ότι η ήττα είναι δεδομένη. Έτσι. Και θα κάτσει να χάσει. Μην έρχεσαι, φέρε μόνο σουβλάκια, φέρε κάτι να ψήσουν έξω οι καντίνες και τελείωσε. Ο Κομποδιακός φέτος είναι σίγουρα από τις μία ομάδες που θα κάνει μπλουμ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτός και η Σμύρνη φέτος. Κάθε χρόνο λέμε ότι θα πέσει, θα πέσει. Τι δεν γίνεται. Κάθε χρόνο. Έχει δώσει όλη την Ευρώπη στα στοιχήματα. Την έχει βαθιάσει. Όλοι παίζουν Λιβαδιακός down. Εγώ τον είδα καλά τον Κομπότη σε μια φωτογραφία. Στέκεται. Έτοιμος είναι. Ατρόμητος Λαμία. 1-0 με τον Κουλούρη να σκοράρει για ακόμη ένα παιχνίδι. Άλλη μία. Νομίζω έχει φτάσει τα 4-5. 4-4. Τι έγινε τώρα, πάλι γκρίνια έχουμε. Ναι, την γκρίνια λες. Τι τον δώσαμε, γιατί τον δώσαμε. Αυτό θα συνέβαινε σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ δεν θα κέρδιζε μέσα στην, μέσα στην Κρήτη, γιατί δεν θα υπήρχε ο επιθετικός. Έτσι. Η εναλλακτική λύση. Αλλά από τη στιγμή που η ομάδα προχωράει και. Καλά κάνει και ο Κουλούρης και συνεχίζει. Κουλούρης, αυτό έτσι κι αλλιώς είναι και δανεικός, οπότε μπορεί να ψηθεί και να επιστρέψει. Εντάξει, δεν θα πει. Όλα αυτά και εμένα μου προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση. Ίσως να δείχνει αυτό που λέγαμε πριν, ότι άμα είσαι αποδεσμευμένος από το άγχος, μπορείς να αγωνιστείς.
Ζεστό κουλούρι λίτρο ξανά τον Ατρόμητο που γράψανε. Ναι, αυτό το είχαν έτοιμο, το περιμένω στη γωνία. Εντάξει. Τίτλο από την προηγούμενη Κυριακή, πριν 15 μέρες που τελείωσε. Θα βάλει κόλλο κουλούρι. Ναι, ναι, ζεστό κουλούρι κατευθείαν. Ναι. Είναι καταπληκτική τίτλη, α πούμε, που απορώ πώς τους σκέφτονται, δηλαδή πώς τους έρχεται στο μυαλό. Ο Ατρόμητος παρόλα αυτά προχώρησε σε νίκη επί της Λαμίας που είναι. Αυτή νομίζω θα είναι η πρώτη που θα μας το πει το πείμα έτσι πως δείχνουν τα πράγματα. Μηδέν στα τρία δεν έγινε. Ο Γιακουμάκης είναι στο Λεβαδιακό έτσι. Αλλά είναι χωρίς Γιακουμάκη ο Λεβαδιακός. Δεν έρχει, δεν είναι στην αποστολή. Μάλιστα, γιατί λέω τώρα τόσο που το μνημονεύσαμε μπορεί και να μας το έκανε αυτό έτσι ας πούμε. Γιατί ξέρεις έχουμε μια ιδιαίτερη άβρα εδώ ότι υπόνεται με κάποιο τρόπο πρωταγωνιστή μέσα στην αναμέτρηση. Έχει σήμερα ας πούμε ο Σιόμπης είναι στην αποστολή, θα είναι πάγκο, δεν ξέρουμε αν θα μπει. Μπορεί να είναι στο 2-0 να μπει για στάντιν ο Βέσο, Μιχάλη μου, Μανώλη μου, μάλλον που είναι το πιτμπούλ. Καλώς ήρθες τέτοια αυτές στην ομάδα της καρδιάς σου. Μάλιστα, μάλιστα. Και το βράδυ της Κυριακής ο Ολυμπιακός έκαμψε δύσκολα την αντίσταση του Αστέρα Τρίπολης με 2-1 χάρη σε ένα τέρμα του Νάτχο στις πολύ καθυστερήσεις. Τίτλος σε άλλη, γιατί εγώ ψάχνω τώρα αυτά. Έτοιμος, βλέπω τους τίτλους. Πες. Ναι, ναι, το Νάτχος Πετιέτο Ολυμπιακός. Νάτχος Πετιέτο. Ναι, ναι. Εσύ το έκανες αυτό. Όχι βέβαια. Φως online, φως online. Ό,τι γίνεται δεν κρύβεται στο λόγο επειδή Νάτχος Πετιέτο. Τα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός. Προηγήθηκε με τον Καμαρά, ισοφαρίστηκε με τον Σο στο 67, προηγήθηκε στο 18 και στις καθυστερήσεις εκεί έχασε μια ευκαιρία. Άρα, δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι. Ποιος την έχασε εκεί πέρα την ευκαιρία. Ο Χασάν, το φορ που πήγε το έριξε πάνω. Ωραία, έκανε ωραία εκεί πέρα με το αριστερό. Ναι, το πιάσε αλλά πήγε αυτό. Πάνω στο τέρμα. Όχι, για το στο 78, στο 78 μια ευκαιρία του Αστέρα Τρίπολης που βγήκε αντεπίθεση. Γίνεται σέντρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί μπροστά επιθετικός γιατί το βλέπα χωρίς αναμετάδοση. Είχε κοπεί αναμετάδοση. Δεν θυμούμαι. Εντελώς νόμιμα δηλαδή το έβλεπα. Αλλά είχε κοπεί. Και έπιασε ένα αριστερό βολέ. Η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι της εστίας του Ολυμπιακού. Εν τέλει ο Ολυμπιακός το 92 πήρε μια πάρα πολύ σπουδαία νίκη για ο Αστέρας Τρίπολης 0-3, αλλά βέβαια. Με πολύ μπάλα η Τρίπολη δεν έχει βαθμό. Εντάξει, πολύ καλή μπάλα. Το πρόγραμμά της ούτως ή άλλως μάλλον γι' αυτό φαινόταν όταν παίζεις ΠΑΟ, ΚΑΕ και ο Ολυμπιακό. Τα προσπάθησε, τα πάλεψε όλα τα παιχνίδια και δείχνει ότι θα ανέβει. Δείχνει. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Παντελίδης, Άβας Παντελίδης εκεί. Έχουν παιχταρά αυτό το τόνσο στα χάφη. Φοβερός παίχτης. Μπορεί και αυτός να ήταν που έχασε και την ευκαιρία. Με τόνσο μπήκε αλλαγή νομίζω. Με Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα εκεί στον αγωνιστικό χώρο από έξω από τους πάγκους να παρακολουθεί το παιχνίδι. Έτσι, για τους λάτρεις στατιστικής το αναφέρω αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, στη βαθμολογία. Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, φυσικά υπολείπεται το σημερινό προσωρινή βαθμολογία. Αποκαταστατεί η αλήθεια και ο πίνακας το βράδυ κατά τις 9. Της ομάδας του Άρους. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αυτό που διαφέρει την πόλη της Θεσσαλονίκης, το αφεντικό είναι ο ΠΑΟΚ. Στην πόλη. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Το αφεντικό της πόλης. Τι σε ενδιαφέρει τώρα, το αφεντικό της. Αυτό μας ενδιαφέρει στη Θεσσαλονίκη, δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν ασχολούμαστε με μικρές ομάδες, λέει ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός Πειραιώς πρώτος με 9 βαθμούς. Δέχτηκε το πρώτο του τέρμα χθες. Η ΑΕΚ δεύτερη με 9, 7-0. Το goal average. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 5 βαθμούς. Με 7 βαθμούς, συγγνώμη. Και ο Ατρόμητος με 7. Κανονικά, κάπως σαν το περσινό σκηνικό δηλαδή. Ο Άρης Θεσσαλονίκης με έναν αγώνα λιγότερο στους 6. Δεν έχει δεχθεί ακόμη τέρμα. Ναι. Τα λέμε και σήμερα αυτά. Σήμερα θα το φάμε. Λες, θα φάει. 4-1. Goal δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Θα φάμε σήμερα goal. Για κουμάκι που δεν παίζει, αλλά εντάξει. Πανετολικός 4, Παναθηναϊκός 3. Καθότι είχε και μείον 6, όπως και ο ΠΑΟΚ μείον 2. Λεβαδιακός 3 βαθμούς. Παζιάννενα 3. Λάρισα 3. Ξάνθη 2. Όφη 1. Πανιόνιος 1. Και στην τελευταία θέση, στις τελευταίες θέσεις, Αστέρας Τρίπολης 0. Απόλλωνος Σμύρνης 0. Και Λαμία 0 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική 22, 23 και 24 του μηνού περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Αστέρας Τρίπολης Απόλλων Σμύρνης. Εδώ τώρα πόσοι όλοι θα πάνε με το φουλάσο. Φουλάσο. Δεν είναι, δεν ξεφεύγει από τον Άσο. Δεν ξεφεύγει, λες. Θα πας ένα κουβάμι σαν ειδικό. Εντάξει, θα το έχει καμιά απόδοση 1-0-5 βέβαια. Ατρόμητος Αθηνών ΑΕΛ Άρης σε αυτά τα παιχνίδια το Σάββατο. Και πας Γιάννενα Άρης Θεσσαλονίκης το Σάββατο στις 8.30. Αυτό είναι. Λέκαμε, τι θα κάνουμε το Σαββατόβραδό μας. Πυρετός το Σαββατόβραδό. Βέβαια. Την Κυριακή Ξάνθη Όφη, Παναθηναϊκός Λεβαδιακός, πάω ΚΑΕΚ το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Εδώ είναι τα γάλα τα σφιχτά. Θα έχει στοίχημα αν θα τελειώσει το μάτς. Τι κεντά ρε, και τα έχουμε θέμα. Θα έχει τέτοιο.
και, το, και τη Δευτέρα Πανετολικός Λαμία και Πανιόνιος Ολυμπιακός Πειραιός. Φέτος είναι το πρόγραμμα έτσι, φωτιά για όλους. Πιάνουν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό διαδοχικά. Νομίζω είναι στα υπέρ το ότι ο ΠΑΟΚ τους έχει πρώτος. Ναι. Είναι στα υπέρ, μάλλον, ή δεν ξέρω. Ξέρουμε. Ναι, είναι. Εκ του αποτελέσματος θα φανεί. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι τους βρίσκει στην αρχή εκεί, τους ξεπαστρεύει. Από την άλλη, κάποιος μπορεί να πει ότι ο Ολυμπιακός που τους έχει αποδεκατισμένους. Είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα και θα αποτελειώνει. Και... Δηλαδή στην αρχή μπορεί να διεκδικήσει κανένα ποντελάκι. Τέλος πάντων, αυτά είναι οι κασίες. Είναι για τα. Το Μάιο θα δείξει όμως. Το Μάιο θα είμαστε καλά. Μόλις κάνουμε την πρώτη κέρα, το Μάιο θα κάνουμε ταμείο. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα αφού σχολιάσαμε την ατζέντα της αγωνιστικής, τα όσα συνέβησαν. Όλοι οι φυσιολογίδες δεν έχει καθόλου. Τι? Δεν έχει καθόλου. Πουλιαμά η υπόθεση από τη στιγμή που όλα κυλήσανε. Δεν είχε, ναι, δεν είχαμε στραβοπάτημα. Εντελώς φυσιολογικά. Ναι. Μάλιστα, δεν είχαμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν έχει. Έχει σήμερα λαϊκό δικαστήριο. Ναι. Έχει. Έχει, ναι, αλήθεια είναι πρόσθετο. Σωστά, καλά. Είδες, το... έχει, έχει. Ναι. Τα ξέρω εγώ. Θα έχουμε στραβοστομιά σήμερα. Α, ναι. Μάλιστα, πρεμιέρα εκεί. Παναγιά και Χριστέ. Θα έχουμε κανένα ταλέντο. Έχει ταλέντα, ανακαλύψα. Τα υβριδικά πλέον. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο. Να υπάρξει, ναι. Αλέξανδρο Κο, έχουμε. Αλέξανδρο αναμένεται Οκτώβερ. Θέλω να δώσει ναι, αυτό. Έρχεται, θα έρθει στην εκπομπή, Του λέω, Αλέκο, φυσικά. Του λέω, ρε Αλέκο, ξέρει τι, λέω. Μια καρτέλα ντεπώνησε όταν σε βλέπω. Να πούμε δύο ώρε κοντά ένα πράγμα, λε και ακούσε ένα μήνο μέλισσε είναι. Αγαπημένο μου. Τώρα μπορεί να μα ακούει. Δεν ξέρει τώρα, θα μάθει τώρα και θα βαρέσει και τηλέφωνο. Πάμε να κάνουμε τη μικρή μας διαφημιστική ανάπαυλα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου επειδή και βάλε. Επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγου επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της Δευτερούλας μας της Νοχελικής με τις σημαίες ψωμιάδη μαζί μας συντροφιά, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή λογότυπα επιχειρήσεων, Banner Street Flags και Beach Flags. Στη Βασιλός Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000 231-0287 και 38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με τον σταθμό μας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετια μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Από αγωνιστική δραστηριότητα αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε και την οριστικοποίηση της πρόκρισης της εθνικής ομάδας του μπάσκετ η οποία επικράτησε στο τελευταίο δευτερόλεπτο σε νεκρό χρόνο με buzzer beater του Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολής. Ναι, ναι, επί της Γεωργίας με 85-86 με τον Καλάθι να κάνει ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση. Νομίζω έβαλε 31 πόντους. Έβαλε. 7 στα 11... Κατά τρίποντα, κάτι τέτοιο, κάτι τρελό. Τελικές σου έργο. Κάτι τρελό. Μπράβο. Ναι. Δεν το παρακολούθησα ναι, καθόλου. Ναι, 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 ναι. 31 πόντους, 7 assist, 5 rebound. 7 στα... 1 στα 7, είχε τρίποντα ναι, τέτοιο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα που προκρίθηκε στα τελικά του Μουντομπάσκετ της Κίνας το επόμενο καλοκαίρι. Ερχόμαστε. Ερχόμαστε. Είπαμε Κίνα, Ιαπωνία κοντά, γειτονικά. Δίπλα, δίπλα. Τίποτα, ένα σούμε, τσιγάρο δρόμος. Και πολλοί ενδεχομένως να έχουν να ευελπιστούν σε εμφανίσεις ανάλογες εκείνης της εποχής όπου η Ελλάδα έχει φτάσει για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία της στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου. Χάσαμε από την Αργεντινή. Όχι, Ισπανία. Την Ισπανία, από την Ισπανία. Ισπανία. Πάλι Ισπανία ήταν. Ισπανία, ναι, χωρίς πάλι αυτή την Ισπανία. Ναι, χωρίς Γκασόλ μέσα, χωρίς. Κανονικά και 20 τόσο πόντους. Βέβαια, εμένα αυτό που μου έχει μείνει από εκείνη την περίοδο και ελπιστώ να δούμε κάτι ανάλογο είναι ένα κορυφαίο σχόλιο που είχε γραφτεί στο YouTube κάτω από το match Ελλάδα-Αμερική 195 εκείνη τη εποχή. Μπήκε ένα θεούλης και έγραψε και έχει μείνει αυτό χαραγμένο. Εκείνο λέει το βράδυ, μετά από 10 χρόνια γάμου. Κατάλαβα. Κάναμε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτύξεις με τη γυναίκα μου 4 φορές. Μετά λέει, έψαχνα αυτόν τον αγώνα σε CD. Θα το βάλει επανάληψη. Έτσι. Πόσα κλικ είχε αυτό το γυναίκα. Εθνική του. Ανάταση κανονικότατα σε όλο το μεγαλείο. Τότε ο Big Show αφογλεντούσε Αμερική. Ναι, 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 ναι. Ναι, 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 ναι. Σπανούλης μετά από αυτό πήγε στο NBA. Βεβαίως. Έρχονται τα φαντάσματα πάλι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Μας το κλείσε 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Στα μούτρα μας το κλείσε. Βεβαίως.
Αν και πιστεύω ότι εν τέλει από ό,τι αποδεικνύεται, το σημαντικότερο γεγονός του τριημέρου ήταν ο γάμος του Αντώνη Ρέμου με την Ιβόνη. Με την Ιβόνη Μπόσνιακ μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είχε ρωτηθεί εκεί γύρω στο 2010-2011. Τι πρόκειται, το έχει το κορίτσι πολύ καιρό, ναι. Ας πούμε, υπάρχει το αυτό το ειδήλιο. Και σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Alter, είχε πει το μυθικό εκεί τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, ότι δεν είναι ώρα, λέει, να παντρευτώ, πρέπει να σώσουμε τον τόπο μας τώρα. Ή τι σημαίνει ότι από τη στιγμή που παντρεύτηκε ο Αντώνης Ρέμος, σώθηκε. Σωθήκαμε. Υβριδικός ο Αντώνης, μεγάλες δηλώσεις. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, έρχεται η ανάπτυξη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα. Λες να έγινε μετά από επιταγές των δανειστών. Εντάξει. Εγώ σήμερα με το Ferrari θα μπάμπι μου εδώ πέρα, τα κλειδιά είναι έξω στη γραμματεία. Σου λέει, ας πούμε, μόλις βγείτε από τα μνημόνια και θα αρχίσουν να ελαφρύνουν οι. Ιβόνη, δύσκολα είσαι τώρα. Βγήκαμε τα μνημόνια. Τελείωσε. Εδέθη. Το τελευταίο που έχει μείνει είναι αυτά που πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν υποσχεθεί, ας πούμε, σε χρόνια αραβωνιάρες. Ναι. Ότι μωρό μου, θα σε πάρω με παπά και με κουμπά. Τελείωσες, όταν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ναι. Πέρυσι φτάσαν όλοι. Νομίζω το έχει πει και ο Σταύρος Κόλκας σε συνέντευξη. Ναι, στεφάνοντες αυτοί. Ναι. Πέρυσι φτάσαν ένα βήμα πριν από τα σκαλιά της Εκκλησίας, παραλίγο εκεί στα δικαστήρια. Πέρυσι όταν εξεταζόταν υποθέσεις για τους βαθμούς και το ΕΝΕ, ταυτόχρονα ήταν και τα τέτοια. Πώς τα λένε. Όλες οι κοπέλες έχουν πάρει τα βιτέξ και ξεσκονίζουν τα ράφια τώρα. Έτοιμες είναι. Σε λέει, έτοιμες. Είναι το τελευταίο πράγμα που έχει μείνει, ας πούμε, για να ολοκληρωθεί όσον αφορά μεγάλες δηλώσεις. Ο Αντώνης Ρέμος σε ένα γάμο, λέει, με 350 καλεσμένους από το χώρο του θεάματος. Εμείς δεν ήμασταν καλεσμένοι. Σε στενό οικογενειακό κύκλο. Εντάξει, 200 που μαντά. 350 είναι. Είναι δυνατά. Δεν είναι και μεγάλος γάμος. Ένας Μουζενίδης είναι όλα τα πούλμα. Δεν είναι. Εντάξει, είναι ένας. Κλειστός οικογενειακό. Ένα χωριό, ένα χωριό. Τα παλιά τα χρόνια 350 δεν ήταν τίποτα. 350 άσε κοιτούσαν και στραβά στο χωριό. Ναι. Κάτω από 700 γάμο δεν υπήρχε. Ναι, πρέπει να καλέσει. Αλλά τώρα αυτό να. Γνώριζε επιτέλου το τρίτο ξάδερφό στο γάμο. Δεν ήξερε ποιο ήταν. Ένα πάρτι, λέει, που τραγούδησαν πολλοί μουσικοί αστέρες, μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Ποιος? Ο Έρος Ραμαζώτη. Καλά. Ήρθε και τα τραγούδε. Πάλι Μπατμανίδη δεν κάλεσε. Ωραία, Μπατμανίδη. Έχουν κάνει εκεί με τον Έρος με ροκάμα το εκεί στη Μύκονο. Πάρε ρε τον Μπάτμα, ρε στη Μύκονο. Και φτηνός είμαι, δεν παίρνω και πολλά. Εντάξει, ότι με βάλει εκεί το. Άσχημα. Και δύο Άραβες από κάτω, μια κυβότιο σαμπάνιο. Ο Μπάτμα τελείω έτοιμο. Ο Μπάρο ο Δημήτρη Κοντομινά ήταν αρκετά ποδοσφαιρικό Θεσσαλονικό. Δημήτρη Κοντομινά, πάλι ποτέ μεγάλο μέτοχο τη ομάδα του Άρε. Πάλε ποτέ. Είχε ασχοληθεί και με τα κοινά του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Κάνε άλλο φτωχαδάκι. Δεν είχε από τον ΠΑΟΚ όμως, δεν είχε τίποτα ο Αντώνης Ρέμος. Δηλαδή είχε λίγο έτσι. Σίγουρα είχε. Δεν είχε κάποιον, ας πούμε. Οι υπόλοιποι τρεις, όλα ποδοσφαιρικά κουμπάρι, ήταν ο Κώστας Πυλαδάκης. Φτωχοί. Με το Πυλαδάκι μαζί. Μαζί με το Πυλαδάκι πηγαίνουν, παίζουν τουρναδάκια πόκερ, να ξέρει. Μάλιστα. Ναι. Πάλι παλιά, ωραία Super League. Πάλι έτσι. Πυλαδάκι. Βέβαια. Η κολλητή φίλη τη νύφη Μαρία Μπεκατόρη και ο ιδιοκτήτη του Νάμο Γιάννη Παπαλέκα ήταν. Φτωχολογιά. Τι να κάνουμε, εντάξει. Ωραία πράγματα. Η Μπόσνια Γκλέ φόρεσε εντυπωσιακό νηφικό. Αυτά. Και αν ο Νίκο ήταν ραμμένο, θέλω τον νηφικό. Δεν πρέπει. Θέλω οπωσδήποτε τον Νίκο Μόδα στον νηφικό. Σίγουρα κανένα Λάκης Γαβαλάς. Και ο Λάκης δεν είναι. Θα ήταν σίγουρα. Ο Λάκης είναι Μύκονο Αβέρτα. Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ανάλογο. Πώς θα λες αυτά που. Τα προχθεσινά, τα My Style Rocks και τέτοια. Ναι, dress code. Ποιο είναι το style σου για σήμερα. Πα στον άλλο ο γάμος του Αντώνη Ρέμο και τη Γκάνη. Πώς και άλλο τη Ρίτσα με τον Παναγιώτη. Ποιο Ρίτσα τώρα, εντάξει. Και πα και με βερμούδα. Στον Αντώνη όμως θα θέλει. Πώς καλούμε στη στέψη των παιδιών μας. Θα χαρούμε να έρθετε πολύ. Το μυστήριο θα τελεστεί στην Αγία Μαρίνα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν ευχές από την ομάδα του Ηρακλέως. Ξέρεις, τώρα έρχεται το Deutsch στο λεωφορείο, το πράσινο εκεί με το κλιματιστικό. Κατεβαίνουν οι γιαγιάδες με τα ταγέρ να ζήσετε, κουφέτα τέτοια. Έβαλες. Το μενού, λέει, το μενού. Ποιο ήταν, το αγκράπατε. Βαγκού ή Χαγκού, δεν ξέρω πώς λέγεται, Μοσχαρίσιο Ταρτάρε. Σοβαρά. Δεν έχω ιδέα. Αϊδονόγλωσες και ματοτσίνορα καστρωμένες κουκουβάγες και τέτοια. Πράσινο μήλο, ραπανάκι, φθινοπορεινή τρούφα. Όχι καμιά τώρα τίποτα. Εξετάστηκε από το Πετρετζίκι η τρούφα παρεμπιπτόντως. Εκεί έτσι, ας πούμε. Έβαλε ακουστικά. Τι λέει που είσαι, λέει Σεπτέμβριο με. Πες μέσα. Συνάπη λέει και μαυροσουσάμι. Συνάπη. Είναι το συνάπη, εγώ ξέρω. Ταχύρι. Είναι. Συναπόσπορο, το συνάπη ταχύρι.
δεν ξέρω, το συνάπι βγαίνει η μουστάρδα βασικά. Είναι ο σπόρος που βγαίνει η μουστάρδα. Μάλιστα. Το βαγκού, μοσχαρίσιο, ταρτάρε, τι είναι. Βαγκού, ξέρεις τι είναι, φίλε. Το βαγκού είσαι είναι... μάγειρας, δεν τα ξέρεις. Ξέρω, πότε το βαγκού. Μια μπριζόλα μοσχαρίσια από το βαγκού είναι μια τοποθεσία της Ιαπωνίας του βαγκού. Που βγαίνουν τα μοσχάρια που βγαίνει αυτή η ποιότητα. Δηλαδή θα σου. Σαν να λέμε ρε παιδί μου σιδηροκάστρο, βουβαλίσκια. Μια μπριζολέτα τέτοια των 800 γραμμαρίων γύρω στο χιλιάρικο είναι ψημένη. Ναι, στα ίσια τώρα. Βαγκού. Ωραία, ωραία, μπράβο. Τρώγουν με ένα είδος. Το έχω ψάξει βασικά και ένα ντοκιμαντέρ. Αυτά τα μοσχάρια τρέφονται με κάτι πολύματα από ελαιοτριβία, ελιάς και τέτοια και μυρίζει το κρεάς και ειδική τροφή. Και ξέρεις οι Ιάπωνες. Τι. Αυτό, βγάζουν τη βαγκού. Και τώρα λέω, λέμε βγάζουμε ποιότης. Μάλιστα. Ναι. Φαντάζεσαι να παίρνει τηλέφωνο ο Αντώνης Ρέμος στους καλεσμένους και λέει θα έρθετε γιατί πρέπει να κλείσω τις θέσεις. Να κανονίσω αυτό γιατί ξέρεις είναι παπ. Συνήθως στους γάμους πάει νομίζω έτσι ένας μέσος γάμος είναι κοσαρικάκι, δεν είναι. 20 είναι και το άτομο. Μέτριος γάμος. Με μέτριος, φτηνός. Να πρέπει ο Ρέμος να τους λέει γιατί. Άμα μου λες 1000 ευρώ μόνο η βαγκού έχει. Και τρούφα Σεπτεμβρίου. Τρούφα Σεπτεμβρίου είναι. Και αυτά τα μοσχάρια στο βαγκού τα γελάδια είναι γύρω σύνολο πληθυσμό είναι γύρω στα 500 τεμάχια αυτή τη στιγμή. Τα φάγαν όλα 350. Καλεσμένοι, τέλειο. Μην άλλα 150. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν μπορούμε να παντρευτούμε τώρα. Δεν έχουμε βαγκού να βάλουμε στο γάμο μας. Πυρουνιά και 100 ευρώ. Πω Μπατμάν, είδη στελαχώρια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώ το να επίση. Χρόνια πολλά στην οικογένειά μου, χρόνια πολλά στην Αργιανάρα. Χρόνια πολλά στην Αργιανάρα γιατί. Αγάπη μου, δεν είναι, τη αγάπη δεν είναι σήμερα. Η οικογένεια ποιο γιορτάζει. Αλλά και τη Σοφία. Και αγάπη μου, και αυτέ δεν είναι αγάπη μου. Και τη πίστεω και τη ελπίδα. Σοφία, ποιον έχει σου Σοφία, ορίστε. Ποιον έχει και γιορτάζει στην οικογένεια. Στι αγάπη μου, τι μεγάλε. Αυτό λέω. Οικογένεια. Κάτσε αγόρι μου, πε πει τα δικιά σου, ρίξε τη ζεμπεκιά σου, δικιά σου πίστα. Αγάπη. Αγάπη. Έτσι. Πίστη, ελπίδα, Σοφία. Έλα, αγάπη μου, χρόνια πολλά για τι αγάπη μου. Θα πα σήμερα. Δεν είναι μόνο θα πάω, έχω και τη μικρή κολύβηση σήμερα και δεν ξέρω αν θα τα κάνουν τα παιδιά προπόνηση. Αϊτή, τι θα κάνω, θα αφήσω τα παιδιά προπόνηση. Ναι, πάμε, πάμε προπόνηση. Ναι. Πάρε ένα ρεπό στο παιδί, πάντο μέσα στο Βικελίδης να πάρει. Άλλο λίγο, το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο μα στο Βικελίδης είναι η προπόνηση. Αυτό σου λέω, δεν θα γίνει, τελείωσε. 6 και 20 χωλάει όπως είναι κατευθείαν. Με ποιο ταλαιπώρια θα έχει, χαμός θα γίνεται. Με προεδρικό διάταγμα. Δεν μπορείς να μπεις τίποτα από την πισίνα, δεν έχει καμιά τρύπα εκεί. Με προεδρικό διάταγμα του Θόβερα. Με διαρκείας έχω κανονικά. Όχι, έχω το διαρκείας, δεν είναι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Τα παιδιά πλέον πληρώνουν. Διάβαζα χθες ένα post του Χρύσανθο. Ότι λέει ότι σύμφωνα με οδηγίες της UEFA, τα παιδιά πλέον στο γήπεδο δεν μπορούν να μπαίνουν έτσι, πρέπει να πληρώνουν. Και... τι λένε, ρε, σοβαρά. Ναι. Αυτή η UEFA είναι. Θα τα οικονομήσει από παντού. Έλα. Είδε τον λαό του Άρη που συσπυρώνεται. Έλα. Τα φθοράκια, τα ταλυρίσια. Έχει και τα ταλυρίσια. Ναι, τα πάλι στην πλάτη μα θέλουν αυτοί οι UEFA τζίδε. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, α πούμε στο ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ. Απαγορευόταν να μπει αυτό το παιδί μέσα λίγο από το τουρνίκι. Έλα, βρε τώρα, βρε. Να, θείο, θα με βάλει και τέτοια. Δεν υπήρχαν αυτά. Πληρώναν καθολικά. Υπήρχε αυστηριότητα. Άλλο στην Ευρώπη τώρα. Εδώ τώρα, γιατί ρε φίλε να με βάλει τα παιδιά. Το θείο θα με βάλει. Αυτό το θείο θα με βάλει να πούμε συνοδευόταν πάντα από φάπα. Έλα, ρε. Θείο, άσε με να μπω. Θείο. Θείο, άσε με. Την Παρασκευή δεν κατάλαβε το μήνυμα. Δεν έγραψε και το όνομά μου. Τι? Που είπα για το Τσίπουρο. Ναι, ρε, για το ναι. Γάλα και για το Τσίπουρο για το Μόρο. Ναι, και λέει ο 5-5-4. Δεν κατάλαβε, λέω. Ναι, αλλά το κάνει έτσι για να φανεί ότι είμαστε πολλοί. Τα μυστικά του επαγγέλματο τώρα σε αποκαλύπτω. Στέλνει ένα μήνυμα με τρία διαφορετικά ονόματα και νομίζω ότι είναι παραπάνω κρατέ. Έτσι. Αυτό είναι. Άρα τώρα με ξεγύμνωσε. Καλή εβδομάδα. Τα λέμε. Να είστε καλά, καλή. Τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώστονα, καλώστονα. Είχε και δεύτερο μενού, δεν το διάβασες. Για το μενού, έχουμε ακόμα, είμαστε στο πρώτο πιάτο. Περίμενε. Περίμενε, εδώ έχουμε σε γλυκό. Το επόμενο μενού ήταν σαλέπι, ταχυνόπιτα με αυγό χτυπητό και επιδόρπιν σκουτολούκου μου. Αυτό ήταν για τη θύρα 10 αν εμφανιζόταν εκεί. Αχα, μάλιστα. Είχε ετοιμασμένο άλλο. Μάλιστα. Έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη. Τρέφουν οι φίλοι του Ηρακλείου. Καλά, δεν το συζητάω. Είναι η αγάπη είναι αμφίδρομη. Προς τον Ατρό, ηρέμο, ναι. Κανονικότατα. Τι να πεις. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είπα και εγώ θα μας κάνει spoiler alert. Spoiler alert. Το δεύτερο πιάτο. Για πάντα. Δηλαδή τώρα επειδή εγώ δεν τα ξέρω αυτά, να κάνω σουβλάκι, κάνω σουτζουκάκι. Πες σε πόλεμο. Να με πεις. Δηλαδή τρως το πρώτο πιάτο. Βαγκού, χιλιαρίσκα, μπριζόλα. Ναι, ναι, ναι. Είναι δυνατόν να ξεκινήσει πρώτο πιάτο κατευθείαν έτσι. Ναι, ναι.
ή μήπως είναι επιλογές όλα αυτά. Δεν ξεκινάς, είναι σαλατούλα αυτό, ρεκτικό τέτοιο, ότι κατευθείαν παίζεις. Μήπως δηλαδή κάνω... να έχεις αλακάρτ να παραγγείλεις ποιο μενού θέλεις. Γιατί, μου έχει εδώ τώρα second lecture, μήπως είναι επιλογές αυτό. Ριζότο με βασιλομανιτάρια. Ναι. Τα βασιλομανιτάρια δηλαδή, ας πούμε, του Κωνσταντίνου του Γλέξμπουργκ, ας πούμε. Βασιλομανίτα. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτά τα βασιλομανιτάρια? Τα βασιλομανίτορα, ναι, είναι, πώς τα λένε, να δεις, σαν ξένα. Ναι. Royal mushroom. Όχι, όχι, δεν τα λένε αλλιώς. Α, τώρα, είναι... τα κρύβουνε, ναι. Α, να το. Πορτσίνι, έχεις ακούσει πορτσίνι? Ναι, τα έχω ακούσει. Αυτά είναι τα βασιλομανίταρα. Α, γιατί το εξαιρετικό έχουν, ας πούμε, και θα πρέπει να σε στη τιμή, σαν τα μουσχαρίσια μαγκού είναι. Είναι πτώματα, τα βάζουν εκεί. Δεν πιστεύω καμιά πεντακοσαριά για αυτά και τα. Πώς πας από την Τούμπα εκεί την Τετάρτη και παίρνει Αντίτα που γράφει 3 ευρώ μπλουζάκι, αν πας στην μπουτίκ τη Αντίτα ή 30. Αυτά είναι τα βασιλομανίταρα. Ξεκάθαρα. Κανθαρέλες. Κανθαρέλες. Τι είναι κανθαρέλες τώρα? Κανθαρέλες. Τώρα αυτό δεν το γνωρίζω. Θα μπορούσε να είναι ένα αμυντικό χάφ, ας πούμε, στη Ράγιο Βαγεκάνο. Ναι. Κανθαρέλες. Σωστός, κανθαρέλες. Έτσι, ναι, ναι, πολύ ωραίος, ας πούμε. Έτσι, η αλλαγή του Γκριμάλντο, ας πούμε, στην Πεφίλια. Κανθαρέλες. Κοίταξε τώρα, αυτό πρέπει να το. Κανθαρέλες. Πρέπει να το γκουγκλάρουμε. Κανθαρέλες. Μήπως είναι τίποτα χειροποίητα ζυμαρικά. Σε πάει προ τα εκεί. Σε πάει προ τα εκεί. Σαν τι γιουφκάδιδε στο χωριό. Όχι, τα κανθαρέλες είναι, λέει το γένος, λέει κανθαρέλου γκροφροψίσεις αρεντιακά, είναι κάτι σαν μανιτάρι. Όχι, είναι σαν μανιτάρι το. Είναι άγρια μανιτάρια. Και αυτά και καθαρέλες. Ναι. Πυρουνιά και κατωστά ευρώ. Εντάξει. Έλα μωρέ τώρα. Τρομπέτες γρεβενών. Στα γρεβενά έχουν κλαρίνα. Δεν παίζουν τρομπέτες στην Καστοριά. Ναι. Να παίξουν κανένα ράικο, κανένα τέτοιο. Ράικο, ναι. Τρομπέτες γρεβενών τώρα λέει κάτι αυτό. Συγκεκριμένα. Τι γνώρισε. Γιατί να σου πάνε οι φίλοι μας και αφρό παρμεζάνας. Αφρό. Ναι, αφρό. Αφρό σμάκι για πάρτι σου. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πιο άγνωστο πιάτο. Και τις τρομπέτες γρεβενών πρέπει να τις γκουγκλάρουμε. Αφρός παρμεζάνας. Θα μας βγάλει τώρα, θα γράψω τρομπέτες γρεβενών στο Google και θα με βγάλει κανένα οργανοπαίχτη, ας πούμε. Αυτό μάλλον ήταν το ρεκτικό, ρε φιλιστή, σίγουρα πρώτο πράγμα. Ναι, αλλά το έχει δεύτερο. Είναι και αυτό, ναι, μανιτάρο προϊόν είναι η τρομπέτα γρεβενών. Α, αυτό ήταν έτσι. Άρα είναι ιδιαίτερο. Τα ορεκτικά τα μανιτάρια. Ναι. Απλά μου το έχει second, ας πούμε, αυτό. Γι' αυτό δεν ξέρω τώρα πώς και γιατί. Έχει και το Greenstone Black Angus. Επίσης πάμε σε άλλο πιάτο. Greenstone Black Angus, αργεντίνικη κυμπριζόλα. Ναι, αλλά και την Greek. Όλα δικά μας είναι στην Greek Stone. Πήγαμε εμείς εκεί, πήγανε πριν από χρόνια, απικήσαν την Αργεντινή και τους πήγανε, ναι. Ο Black Angus είναι αυτή τη μεγάλη μπριζόλα, η μοσχαρίσκια, ξέρω, από Αργεντινή. Ναι. Μοσχαρίσκιο φιλέτο 300 ημερών. Ναι. Γιατί 300 ημέρες? Γιατί έτσι πρέπει. Εντάξει. Είναι συντεμένο και είναι μαλακό. Ρε, εσύ είναι μια ταβέρνα εκεί στην τέτοια που κάνει συντεμένο. Ναι. Την ξέρεις? Κοντά στην. Πώς το λένε το χωριό μου, ρε? Κοντά στην Αλιστράτη μου έχουν πει για μια ταβέρνα ιστορική 300 ετία. Δεν την ξέρεις? Είναι και τέτοιο φάγη δεν βρήκαμε εμείς να φάμε. Ναι, στις Σέρες. Ναι, εκεί δίπλα. Αυτό. Γιατί ψάχνω να τη βρω. Σερβίρεται, λέει, με πουρέ μοβ πατάτα. Της μεγάλης Παρασκευής, πατάτα, η μοβ. Από το Περού, από το Περού είναι. Μόνο από το Περού, από τη Βρουντού δεν μας κάνει πατάτα. Βρε Αντώνη μου. Γιατί στην τελική τι έχει πει ο ποιητής, ο Καβαδίας? Λέει, όσο που να φτάσω στο Περού, το φορτίο θα το έχουμε καπνίσει. Όπα. Όσο που να φτάσω στη Βρουντού, ναυτική. Κοντά είναι η Βρουντού, δεν μπορώ να το καπνίσω. Υβριδικός. Για μισή ώρα. Βαθύ λέει φθινοπορεινά λαχανικά. Όχι τώρα του Σεπτεμβρίου. Τώρα εκεί, Νοέμβριος, ρε παιδί μου, έχουν πέσει τα φύλλα κανονικότατα. Και σάλτσα μαστίχας. Εντάξει, εδώ εύκολο είναι, κάτι μου θυμίζει τώρα. Τίποτα, Big Bubble. Τίποτα, πατάς ή κανένα 2-3 έλμα της ξύνης μέσα. Εντάξει, οκ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ωραία, Batman. Λαγόρι μου. Το καλύτερο σύνδεμα ρε φίλε στις χρόνια. Ποιο? Να πάρεις την περιβόλα. Ναι. Να πηγαίνει σάντουιτς με ακτινίδιο. Ναι, σάντουιτς με ακτινίδιο. Ναι. Ακόμα ακτινίδια. Σωστό είναι, να ξέρεις. Συμφωνεί, θα δω σεφ. Ναι. Να την έχεις στο αλουμινό χαρτο 12 ώρες. Ναι. Και μετά ρίξε τα κάρβουνα να έβαλες στο φούρνο. Ναι, ακτινίδιο. Ναι. Σόπαρε, δεν το ήξερα αυτό. Μάλιστα, θα το δοκιμάσουμε. Αλήθεια λέει. Θα σε πάρω στο γάμο μου για εκεί, επί των τραπεζιών. Κλείσε. Έχει δίκιο εδώ. Είναι ψαγμένο, μου αρέσει. Καλά. Πάρε οποιαδήποτε μπριζόλα θε, χοιρινή τέρια. Βάζει αλουμινόχαρτο. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάρε ένα τάπερ. Ρίξε μέσα 5 μπριζόλε, ρίξε 10 ακτινίδια, 5 ακτινίδια, φέτε. Φέτε. Ρίξε τα μέσα, σκέπασε τι μπριζόλε. Και άστε 6 ώρε στο ψυγείο παραπάνω, δεν σου λέει. Και αποκτούν έτσι, α πούμε. Ρίξε τη σχάρα. Λουκούμια έτσι. Λιώνουν οι ίνε. Α, μα πάντα. Βάλουμε καμιά φουφού τώρα εδώ έξω στον μπαλκόνι, άμα είναι.
Βέβαια από αυτό το μενού είχε εναλλακτικό. Τα άλλα τα τρώγε με το ζόρι. Σα αρέσει. Είχαμε κανένα ταρτάρι εκεί. Σα αρέσει, δεν σ' αρέσει, θα τα τρώγε. Ναι. Εδώ είχε φιλέτο από Καλκάνι. Καλκάνι. Ναι, Καλκάνι. Καλκάνι στο Σέρα είναι μια περιοχή του Καλκάνι. Ο Καρκάνι. Ο θύμα του Καρκάνι. Τερματοφύλακα, α πούμε. Τι είναι το Καλκάνι, ξέρουμε. Τι ζώο είναι αυτό. Τέρεση τώρα εδώ, είδε, μαθαίνουμε τώρα. Πάλι Google θα πατάμε. Πάλι Google. Πάλι Google. Καλκάνι. Google, Καλκάνι. Το Καλκάνι, τι είναι. Ποτησία Σέρα σε βγάλει. Ναι, ναι. Είναι, λέει, το Καλκάνι. Ψέτα μαχήμα, λέει, Μαξίμα. Η ψέτα, λέει, μέγιστη. Η Σιάκη είναι ένα ψάρι της οικογένειας των Σκοφθαλμίδων. Μπράβο, το φύο θυμίζεται για το μέγεθός του και το νόστιμο του κρέας. Έχει ευρία κατανομή και αποτελεί έδεσμα πολλών λαών. Καλκάνια. Ναι, δεν μου μοιάζει πολύ ελληνικό το Καλκάνι, να σου πω την αλήθεια. Μάλλον κανένα κυνηγό θα είναι στα ελληνικά. Όχι, δηλαδή το βρίσκουμε στο βορειοανατολικό Ατλαντικό. Δεν φέρουν εδώ. Τούσλα, δηλαδή, εδώ χάθηκε να φέρουν κανένα ψαράκι εδώ τη ευρύτερη περιοχή. Με πουρέ ελληνόριζα. Αυτή η ελληνόριζα, αυτή η ψαγμένη ελληνόριζα παντού, ρε φίλε. Το φιλέτο Καλκάνι, έτσι είναι. Ένα απλό έδεσμα που μπορεί να το κάνει ο καθένα, α πούμε. Δεν λέει τίποτα για dressing. Καραμελωμένε ρίζε λαχανικών. Ναι. Και σάλτσα λευκού κρασιού. Ναι. Από μοσχοφίλερο μαντινία αρωματισμένη με Λουίζα. Μέσα και αυτή η τέτοια. Τι παπαπουλά να αυτή η σέφρα για να βγάλουν τα λεφτά. Πόσο το έχει υπολογίσει όλο αυτό τώρα το άτομο. Το άτομο που δηλαδή τώρα φαντάζομαι πα εκεί στο Πέτρο και Μένια που κάνουν. Έχω και ντεζέρτ εδώ τώρα. Περίμενε τώρα, περίμενε. Άστα τα ντεζέρτ. Αυτό τώρα πα, άμα τα φά όλα αυτά, κάτι διχίλιαρο το άτομο είσαι. Διχίλιαρο είσαι. Διχίλιαρο τουλάχιστον έτσι. Θα παίρνει τηλέφωνο όλη μέρα, θα έρθει στο γάμο αυτό γιατί πάει και διχίλιαρο το άτομο. Πρέπει να κανονίσουμε για τι θέσει. Ναι, αυτό που όχι ότι έχουμε κανένα θέμα, αλλά αυτό απλά να ξέρουμε ρε παιδί μου γιατί καρέκλε είναι το πρόβλημα. Σε κλειστό κύκλο είναι το άλλο. Και το επιδόρπιο της όλης συναισθίασης του Αντώνη Ρέμου, νομίζω ότι όλος ο γάμος θα κόστησε τον μπάτσο του Ηρακλέως εφέτο. Όχι, τι Ηρακλέως, λίγος είσαι. Αν και πιστεύω ότι που έγινε στον Άμος, έγινε. Στον Άμος. Δεν θα κουμπάρω τώρα κάτι να μην πάνε. Στον Άμος, πάμε άστο. Σφαίρα, λέει, σοκολάτας. Σφαίρα. Ναι. Με κρέμα φιστίκι. Εντάξει. Από σέρες μπορεί και το φιστίκι. Από την αμμουδιά που ήταν φιστίκια, ναι. Mouse bitter, mouse. Ναι, σάλτσα ταϊμπέρι, ναι. Και φρέσκα, λέει, φραμπουάζ. Φραμπουάζ. Αυτά είχε το ναι, τέτοιο. Φραμπουάζ. Ναι. Και καφές, λέει, μιγναρντίσε. Αυτό. Το φραμπουάζ ξέρεις τι είναι. Τι είναι έτσι. Το φραμπουάζ. Φραμπουάζ είναι άμα πάρεις. Πώς βάζεις τα παγωτά από πάνω εκείνο το σιρόπι. Ναι. Αυτό λέγεται φραμπουάζ. Α, φραμπουάζ. Ναι. Σιρόπι δεν μ' αρέσει, δεν το πληρώνεις. Φραμπουάζ. Το μενού, λέει, επιμελήθηκε ο Δημήτρης Καρμούτσος, ακόμη ένας ποδοσφαιρικός μέσα. Καρμούτσος. Καρμούτσος, κανονικότατα. Αλλά δεν μας λέει τώρα τι ήπιανε κιόλας. Σαν τον Μπριόν. Ξέρω, μαλαματίνα. Δύσκολα. Δύσκολα, λες. Καμιά μου έτσι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, καλημέρα. Πόσο σαμπάνια να πιεις, μωρέ, κιόλας. Εντάξει. Καλημέρα, Κατερίνα, τι κάνεις. Εδώ η κουπέλα αυτά. Καλά, ωραία. Καλά, ακούω, τι λέτε. Καλά, λέμε. Έχετε διάλειμμα τώρα να κλείσω. Όχι, κάτσε, μιαούρισε μας λίγο, πες μας τώρα, κάνε μας λίγο. Καλά είμαι εδώ, βλέπω το Sky την εκπομπή, σε κάνα δύο εβδομάδες έρθα και να μιλάμε από κοντά. Α, μάλιστα, ωραία. Και αυτά τα τέλος του μήνα. Στο Sky τα είπε αυτά. Τέλος του μήνα θα γυρίσω. Μάλιστα. Έχει αρκετό κόσμο εδώ ακόμα, αλλά μετά τέλος του μήνα δεν έχει τίποτα. Σε χάσανε. Α, βάσο. Πού να είμαι τώρα. Πού να τρέχεις τώρα, να έχεις εδώ, ναι. Αλλά όταν θα γυρίσω θα είναι η περίοδος που θα γίνει. Πολύ κόσμο θα έχω καμία επιθυμία να κάτσω εδώ πια. Μάλιστα. Εκεί τι λέει. Τι να πει, αυτά. Όλοι κερδάνε. Άλλαξε καμιά εκπομπή στο Λίμπερο. Εντάξει, κάτι. Έχετε αλλαγές. Αλλαγές και ανταλλαγές θα σου μη σου πω. Ήρθε κανένας καινούριος, όχι, ναι, εδώ, Στέφανος, απέναντι. Βαβί, παρακαλώ. Το ρωτάω, μήπως θες να φύγεις εσύ από το Λίμπερο. Όχι, πού απάω. Α, για αυτό το ρωτάω. Μήπως είναι πρόταση με 3 εκατομμύρια εδώ πέρα. Μην το κάνεις αυτό το λάθος. Όχι, όχι, το λάθος της Γαρμπή. Το δάκρυ. Ναι, έγινε. Έγινε. Ποιο Παπαδάκη εδώ πέρα, έχουμε αρνηθεί προτάσεις από Center 4 να πάει ο Batman. Το BBC. Το BBC. Κανονικότατα. Λοιπόν, αυτό. Κιόλα να πα εκεί στη Θάσο. Το μένου, Την κιόλα να πάει εκεί στη Θάσο. Δεν είναι τώρα περίοδο ο Σεπτέμβρη για την κιόλα. Να πα τώρα είναι η γάλα. Τώρα είναι. Τώρα που δεν είναι κόσμο. Ναι, αλλά έχει όλο το. Ακόμα κόσμο έχει. Όχι. Μην πα, άστο. Δεν έχει ότι συσσωρευτεί από όλο το καλοκαίρι. Δεν έχει καλό. Το αποχαιρετικό σύστημα στο Βυζάνιο εκεί πέρα είναι κατά κουζινικό. Θεματάκι.
Αυτά λοιπόν για τους επίδοξους φίλους που πρόκειται να, ή φίλες που πρόκειται να παντρευτούν. Ένα φτωχικό μενού. Σκαρμούτσο θα πάρεις τηλέφωνο. Τα αναλύσαμε εδώ. Αν δεν ήσουν εδώ, δεν θα ξέρα τίποτα. Ναι, πέντε πράγματα να φραμποάζω τώρα. Βάλε και, βάλε και μια φουφού να πούμε. Βάλε λίγο ακτίνιδο όπως λέει ο δικός μας. Πάτε και τα ακτίνιδια στην πριζολέντα. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή και θα επιστρέψουμε μάχημη δυνατή για το ντεμαράζ της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή, στο τελευταίο μας μισάωράκι, στο δευτεριάτικο λόγο επειδή, με τις σημαίες ψωμιάδη συντροφιά μας, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banners, street flags και beach flags, στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000, FM και ένα μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται στην ανασκόπηση του πενιχρού τριημέρου με την έννοια των ντριγκαδόρικων αποτελεσμάτων. Πενιχρό, παντρεύτηκε ο Ρέμος. Καμπαρέλες με φραμποάζ και πίτα γύρω και σανς και παρανόφλουδας. Και καλκάνι, αυτό μου άρεσε το καλκάνι. Ψαρεύεται στα ανοιχτά της Τούζλας με περίχωρα σταυρού. Έχει ψάρια εκεί πέρα. Έχει. Όσα μείνανε. Ψαρεύουνε, βαράνα, βέβαια. Ξέρεις ότι ο στριμωνικός κόλπος είναι πάρα πολύ καλός σε ρεύματα. Βεβαίως. Για να κάνεις windsurfing και γενικότερα kitesurf και τέτοια. Γι' αυτό ο στριμωνικός με τα ρεύματά του και στο Άγιο Όρος έχει τα καλύτερα ψάρια. Κοίταστε. Ναι, και τα μύδια. Βέβαια. Έχω φάει μύδι ψαρεμένο από παλέμαχο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που αλλιεύει παράνομα. Γιατί παλέμεχάο. Ναι. Αλλιεύει παράνομα μύδια εκεί στην Καβάλα. Έχω φάει σε ταβέρνα κάτι αχνηστά, ασύλληπτα. Λίπτα. Βέβαια μέσα στο τριήμερο νομίζω ότι αυτό που ξεχώρισε πέρα από όλα τα άλλα ήταν η επίσκεψη του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση. Πρόλαβε και πήγε παντού, Ναι. Ποδοσφαιρόφιλος. Για Καμπαρέλες πήγε στο Ρέμο. Καλεσμένος ήταν ο Κούλης. Δεν ήταν. Ο Μαρινάκης ήταν όμως στο γάμο. Καλά, ο οποίος είχε δηλώσει πριν από κάποιους μήνες ότι μαζί Αντώνη ξεκινάμε την επανάσταση. Γι' αυτό και το μενού. Βαγκού, Βαγγέλης, Βαγκού, Μπριζολέτα. Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε και το περίπτερο του Άρεος και το περίπτερο του Ηρακλέως και το περίπτερο του ΠΑΟΚ. Ποιο επισκέφτηκε πρώτα, το Άρεος? Αυτό θέλω να μάθω. Δεν έχει διευκρινίσει. Νομίζω του Άρη. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω ο Θόδωρος ξέρει τι γίνεται και τον είπε πρώτα σε άλλο περίπτερο θα πατήσει. Και μετά. Ναι, αλλά είπε εκεί πέρα του δώσανε φανελίτσα με το νούμερο 1. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι, σπορτέξ του δώσανε. Με κάνατε λέει τερματοφύλακα. Ούτε εκείνα και εκείνα τα τρώς ρε φίλε Κούλη. Εντάξει, πολιτικός και τα τρώς, αυτόν γκολ βάζεις. Ο Άρης ο οποίος ξαναέχει ένα Κυριάκο δηλαδή στη σύνδεση του. Κούλης. Κούλης. Κυριάκος έλεγε πάνω. Κυριακούλης. Κυριάκος με το ένα. Κυριάκος. Πότε έπεσε ο Κυριάκος στον Άρη? Ποιος Κυριάκος? Δεν είχε ο Σωτήρης. Σωτήρης Κυριάκος έπαιξε στον Άρη. Ναι, πρέπει να έπαιξε στον Άρη. Δεν πρέπει να θυμηθώ, δεν το θυμάμαι. Μια λίγο εδώ πέρα. Πρέπει. Σε σκόνησε τα κοιτάπια σου. Πρέπει να ξεσκονίσω ότι είναι μεγάλη μου γκίγκα μνήμη. Έτσι. Και στον Ηράκλη πήρε μπλουζάκι. Στον Ηράκλη, ναι. Φανέλα με το 110, αυτό δεν κατάλαβα γιατί. 110, ο πρώτος της θύρας 10. Α, όχι, τα χρόνια του Ηρακλέως είναι τα 110. Είναι 110 ο γυρεός. 1908. Βάλε και άλλα. Είσαι καλό στα μαθηματικά. Σου κερνάω καθαρέλα με φραμποάζ φραγκόσικο. Από τον νέο ισχυρό ανήρ τη Παϊρακλής πλέον, τον Παπά. Ανήρ. Ναι, ανήρ, ανήρ. Είστε παρόδο. Ναι. Στον ΠΑΟΚ πήρε κάτι σήματα. Δεν πήρε φανέλα. Ήταν μαζί με Ζαγοράκι και με Κούτα. Δεν του δώσανε φανέλα του. Δώσαμε στον καμένο. Εντάξει, πόσε. Ξανακάναμε την ίδια πατάτα. Πόσε ακόμα φανέλε. Εντάξει, τελειώσαν και τα υφάσματα. Τελειώσανε. Βέβαια, βέβαια. Το θέμα είναι ότι για του λάτρε στατιστική, ότι αυτό δεν ξέρω αν είναι προμήνυμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρόλαβε και αγωνίστηκε. Το Σάββατο. Ο Ηρακλής είδαμε πως εδώ τα χρειάστηκε και τον Αντάλλο. Σήμερα έμεινε μόνο ο Άρης. Πρόσεχε γιατί μας ακούει και ο Πενθήμερος τώρα. Ναι, αλλά σου λέω τώρα αγόρε παιδί μου, δεν θέλω να πω κάτι αγωνιστικά, θέλω να πω κάτι έτσι ας πούμε συναστρίες, ας πούμε, πως μπορούν να οδηγήσουν. Αν σήμερα ομιγένετο έχουμε κάποιο αποτέλεσμα που δεν θα είναι επιθυμητό. Ομιγένετο, φτουφτού, όχι από εδώ. Ναι. 287 και 3 οχτάρια για να μας πείτε τι ήπια μες του γάμου της Ιγόνης. Δεν θα φταίει μόνο το υβριδικό. Εγώ τώρα σου λέω, ας πούμε, για μόνο το υβριδικό χόρτο. Σου λέω, φανέλα, λες τα κάνει. Ποιος είναι τερματοφυλάκας στον Άρη, ποιος παίζει? Κουέστα.
Μήπως κάνει καμιά τσεκάρια. Τώρα δίνω εδώ προβλέψεις, ας πούμε. Βλέπω. Αν μας τραβώσει το μάτς, να ξέρεις θα είμαι άρρωστος το πρωί από τώρα. Θα έχεις τη μέση σου. Κάτι θα βρω. Θα βρω κανένα καθαρέλα θα βρω να φάω. Ναι, είπε κανένα εκεί πέρα, του είπανε και φιλάθλοι του γίνει Άρης για να γουστάρεις. Ναι. Τον πρόεδρο. Ναι, ναι. Με πρόεδρο κούλη στη μηχανή. Ένας κορυφαίος και το δημοσιεύσαμε και στο λόγο επειδή. Έβαλε μια φωτογραφία τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη φανέλα του Άρη, με ένα δικέφαλο και μια μπάλα πάγου, με μια μπαλίτσα τον βολέψανε στο περίπτερο του πάγου, με τη φανέλα του Ηρακλή και ένα κασκόλ του Ολυμπιακού με το οποίο έχει φωτογραφηθεί παλαιότερα. Και έγραψε ένας θεός ότι λέει είναι σαν να φτιάχνεις νέους λογαριασμούς στο Netflix για να πάρεις το δωρεάν μήνα. Ξέρεις, στο Netflix πρέπει να αλλάζεις ονόματα. Ναι. Πούμε, πρέπει να σου δίνουν ένα μήνα έτσι trial version, ας πούμε. Αλλάζεις τα ID. Ναι, ναι, για να βλέπεις κούτρα σειρές. For the festival. Έφτασε, νομίζω ξεπέρασε και τον Πάνο Κιάμου που κυκλοφορεί και μια φωτογραφία ιστορική, την έχεις δει. Yeah. Με κασκόλ ΑΕΚ, κασκόλ Ολυμπιακού, κασκόλ Παναθηναϊκού. Έτσι, έτσι, κανονικότατα. Πόσοι παίχτες έχουν φορέσει η φανέλα? Ο Κούλης πρέπει να προσθέθηκε σε αυτή τη λίστα των παιχτών που έχουν φορέσει η φανέλα ΠΑΟΚ Άρη Ηρακλή. Όλες. Θυμάμαι Στέφανο Μπορμπόκη. Τουλάχιστον ο Χρυστοδουλόπουλος φόρεσε. Τον άλλο, των Αθηναϊκών και του ΠΑΟΚ. Ο Χαλκιάς έχει βάλει φανέλα. Ο Κανακούδης έχει φορέσει φανέλα. Κανακούδης! Βεβαίως, βεβαίως φανέλα. Δεν ξέρω ποιο άλλο έχει βάλει. Τώρα ο Κλάους ετοιμάζεται να κάνει τη γύρα. Τι. Όλη τη γύρα. Ο Κλάους ετοιμάζεται να πάει. Ηρακλή Άρη. Το βλέπω εγώ. Θα θέλαμε να το δούμε. Γίνει ίντρικα τώρα. Μακάρι, μακάρι. Αυτό θα γίνει το μεγάλο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα, ο Απόλο Πόντο Φωτιάδης. Γεια σου ρε Μιχάλη που πάω. Κλείσαμε για σήμερα. Είσαι ο βασιλιάς 6 με 8. Σου δίνω τώρα το εξάλλου τόσο να οργώσεις. Πάμε. Θα αργώσω λέει, έχω το βράδυ να πω θέματα το βράδυ. Έχω στο τέτοιο, στο λαϊκό δικάσιο. Σαν εισαγγελέα, έχω 3 θέματα. Ναι, για πες. Και ακούω και ο τέτοιος. Ναι. Ο συνεργάτης σου δίπλα που είναι. Ο Μπαμπίνος είναι, ο Μπάμπης ο Μπατμανίδης. Έχω δασκαλέψει να ξέρεις τα ονόματα, ρε τραχανοπλαγιά. Ναι. Γνωστός και στο άλλο το παιδί. Ναι, το άλλο το παιδί. Πώς λέμε το άλλο το μαγαζί, το θυμάσαι παλιά που έκανε εκείνο το μαγαζί. Τα ωραία. Πώς το έκανε το μαγαζί. Μπαμπί, άκου να σε πω αγόρι μου. Έλα αγόρι μου. Το αγόρι μου είναι και κουμπαράκι μου. Καταλαβαίνεις. Και συγκεκριμένα εγώ κάθομαι και λέω τις ατάκες, λέω τα θέματα που είναι όχι αθλητικά, αλλά μου είμαστε και μερικά. Πώς θα τριπλάρω, πώς θα μπαίνω, πώς θα κάνω. Τι θέματα έχουμε για σήμερα, γάμο Αντώνη Ρέμου. Σήμερα έχουμε το κλεμμένο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Ναι. Ακόμα, αυτό συζητάμε. Το συζητάμε γιατί είναι αδερφάκια από την πόλη. Μήπως το γάμο το γλέντι τον έκανε στο Φαρσαλινό σου τριάδι εκεί πέρα, ρε φίλε. Ναι. Το άλλο είναι με σένα που με το Σαράτο. Το άλλο είναι. Και το τρίτο είναι. Ραπτόπουλος. Δεν μπορώ τώρα να το πω έτσι τώρα που σου είναι. Δεν μην αποκαλύπτεις, θέλουμε το βράδυ. Όχι, αγόρι μου. Σάμα τις ακούει κανείς, δεν πειράζει. Μάλιστα, τρία καυτά θέματα λοιπόν. Τρία καυτά θέματα, αλλά ακού μαζεύω θέματα, δεν βγαίνουν συνέχεια. Όχι. Και όλος ο λαός θέλει να μας πεις γιατί δεν πήγες τελικά σε εκείνο το περιβόητο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό που έβρεχε. Κοίταξε. Εγώ Πανσεραϊκός είμαι, ξέρεις, ερχόμαστε. Ναι. Είστε Πανσεραϊκός. Βέβαια, όχι Πορφυριακός. Απόλλων Πόντου και τέτοια. Και εκεί το παιχνίδι έπεσε στην περιφερειακή να ξαναδείς. Αν έχω χρόνο, καλώς. Έχεις πάρει το όλο. Μέχρι το βράδυ, μέχρι να ξεκινήσει το λαϊκό δικαστήριο εδώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ήταν εκείνη τη στιγμή, ήταν Παρασκευή και μιλάμε τον πρόεδρο. Σα ακούω τον καμπά. Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Ναι. Και το λέω, τι θα κάνουμε, προεδράρα μου, λέει, έχω ένα μνημόσυνο, λέει, στο μεσημέρι, στην Καραποντή, του Γιώργο, και πρέπει να πάω εκεί πέρα. Και το λέω, εντάξει, συνεννοούμαστε για το Σάββατο, την άλλη μέρα, το λέω, τι γίνεται, βρέχει ρε, το λέω, με λέει, δεν θα πάμε. Και αυτός εδώ πήγε σε ένα μνημόσυνο, εγώ έκασα εδώ, μου παίρνω τηλέφωνο, τι γίνεται, μου πήραν απονολιστές, λέει, εγώ θα πάω και εσύ δεν θα πας. Έγινε ένα μπέρδεμα τελικά δεν πήγε κανένας. Μάλιστα. Κανένας δεν πήγε. Ναι. Αυτός πήγε. Εγώ δεν πήγα. Μάλιστα. Με την υπόθεση Καμήλες τι θα γίνει τώρα, άσχετο τελείως. Κοίταξε να δεις. Οι Καμήλες και έχουν από και ένα άλλο μια εκδήλωση. Είχε στηριδέως εδώ πέρα. Είχαμε από το... Είχαμε εδώ στο Κρυστάκι στον Άγιο Τρίφωνα. Ναι.
Ναι, είχαμε κουρκούτι, είχαμε κρέας. Άλλο με κουρκούτι. Ναι. Σας δίνω και θέματα για να ξέρετε. Καλά, ευχαριστούμε. Από την Ήβρο, ακούω. Παπί, είχαμε χθες εκδήλωση από την Ήβρο. Εδώ στο κλειστάκι του Αγίου Τρίφωνα στη Θέρμη. Ναι. Μας δέκανε Πασοξίδες, Σιριζαίους, Δημοκράτες. Είχε αφόλο το λογιολογιό κρούτα. Δεν με φώναξε και εμένα. Δεν με φώναξε. Δεν ήξερα δηλαδή. Τώρα ξέρεις. Μάλιστα. Ήρθε και ο υπουργός του περιβάλλοντος εδώ, το δικό μας ο Φάνελος. Ήταν εδώ, τον έχω φωτογραφία. Και τον είπα για χθε ένα αγόρι μου, αποκλειστικά, θέλω ένα δικό μου άτομο να το βάλει να το δώσει σε ένα κυλικείο, σε ένα υπουργείο. Ναι, μάλιστα. Για μένα εγώ θέλω κυλικείο, ζητάω κυλικείο διορισμού. Ναι, αλλά κυρία καθηγήνα δεν ξέρω τώρα, δεν βγαίνει τώρα, δεν τη βλέπω τώρα στο έψιλον, δεν τη βλέπω τώρα. Ποια κυρία Κατερίνα. Ποια κυρία Κατερίνα. Η καινούργιο λέει, καινούργιο. Η Κατερίνα που βγαίνει τα πρωινά που έλεγε. Μάλιστα κυρία Κατερίνα. Είδες που σε λέω, τα lifestyle σας δίνω τώρα. Μάλιστα. Έγινε. Έτσι με είπε, θα ερευνήσει, θα κανονίσει, γιατί είναι και ψηφοφόρος εδώ στο Τριάδι. Μάλιστα. Είναι και βουλευτής. Μάλιστα. Τελείωσε. Αύριο θα ανοίξει την εκπομπή και θα μας πεις για Ανίτα πότε θα πας και κλείνεις τώρα. Άντε. Η Ανίτα, κοίταξε να δεις. Αύριο αυτό, μη και στο θέμα. Αύριο. Αύριο. Να πω κάτι. Όχι, μη πει. Ναι, το θέμα είναι, δεν ξέρω, έχει φύγει από το. Το θέμα είναι, δεν ξέρω. Αυτό, να τελειώνω. Δεν ξέρουμε τώρα που θα πάει. Άπα, Σταρ, δεν ξέρω τώρα. Θα ακολουθήσω. Έχω ετοιμάσει δώρα και αυτά εδώ και πρέπει να τα δώσω. Μάλιστα, τι δώρα. Δεν μπορώ τώρα αυτά. Αυτά θα δείτε, Μπάπη και τέτοιο, θα ανακοινώσω κιόλα και το. Μάλιστα. Λίπερο, ότι ακούω, Λίπερο και έτσι. Ανακοίνωσε το. Μόνο Λίπερο πλέον. Τελείωσε. Ο κοντό. Έχει ρε διαγραφή από μένα. Μάλιστα. Ευτυχώς έχει κάνει ένα καλό, ναι, που άκουσα στη Μαρμίτα, ναι, για σένα. Τι έγινε, γιατί αλλιώς θα τον είχα ντουφεκίσει με τον G3 που κάνω. Πες το, πυριστή στρατόπεδο. Είμαι και εθνοφύλακας. Λοιπόν. Μάλιστα. Έγινε. Τελείωσε. Έγινε. Κλείσε κλείσε και άκουσε με προσεκτικά τώρα. Κλείσε. Σε κόβω, κράτ. Κλείνω κι εγώ ως άνθρωπος πλέον. Αύριο θα βγεις και θα μου πεις αν πήγαν οι καμήλες στο Τελωνείο για να βγάλουν πυλακίδες να έρθουν εδώ πέρα να πληρώσουν τα κυκλοφορία στις καμήλες. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Αυτός είναι ο MVP. Τώρα βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο MVP. Εντάξει, τι να πει. Τελειώσαμε. Έχουμε ολοκληρωθεί σαν εκπομπή. Τα είπα όλα, νομίζω τα είπα όλα. Τα δώρα στην καινούργια. Τι λες να την έχει πάρει τώρα την καινούργια. Και να μην μπορεί να τα αποκαλύψει κιόλα. Φανέλα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τίποτα. Γιατί δεν καταρχήν δεν φωτογραφήθηκε ο Κούλης, γιατί δεν πήγε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει ψηφαλάκια εκεί, κύριο Κούλη. Δεν ξέρω αν είναι ψηφαλάκια, αλλά και είναι ομάδα της πόλεως η οποία είχε πολύ ένδοξο παρελθόν. Πρέπει να ήταν ο Φωτιάδης απέναντι και τον έκανε. Έλα. Φαντάζεσαι να σταθεί τώρα στο Φωτιάδη. Γιατί νομίζω όπως έχουμε μνημονεύσει, ο μοναδικός που έχει φορέσει τη φανέλα και των τεσσάρων ομάδων που έχουν παίξει πρωτεθνική είναι ο Στέφανος Μπορμπόκης. Παραμένει. Σωστό. Καλά, εντάξει, άμα πιάσουμε τώρα τον μπάσκετ είναι πολύ περισσότερο. Ταπούτο θύμισε λίγο. Ταπούτος. Και δεν σ' αρέσει το Ταπούτος. Όχι. Γιατί. Δεν μ' αρέσει σαν όνομα. Γιαννάκη. Όχι. Πώς Ταπούτος. Όχι ρε Ταπούτος. Ομάδα της καρδιάς μας. Μην κραίνεις τώρα εδώ. Μα αφού αυτό είναι. Ταπούτος ρε. Σε παρακαλώ. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Σπύρο που μας γράφει ότι ο Κυριάκος έφερε όμως γούρι, λέει, στον Άρη Αβάτου, ο οποίος προκρίθηκε στους ομίλους του Κυπέλου Ελλάδος, θέλοντας να διασκεδάσει εντυπώσεις ότι η παρουσία του είναι ίσως λίγο. Μας περιπέζει ο φίλος τώρα, έτσι. Δεν ξέρω, εγώ τώρα κάνω οι κασές. Μίλες αύριο ότι δεν θα είπα. Έφαγα καθαρέλες και βαριστομάκια σε εγώ τώρα, αύριο, να ξέρεις. Τα έχει και στο Χαριλάουρο, γκαρυπίδι. Δεν θα σου στείλω Φωτιάδη για εκπομπή. Δεν έρχομαι να γίνει καμιά στράτη. Παίρνω εδώ, μα αποκαλύψει τα θέματα, τα αποκάλυψε για τη σαφέρα. Θα δει εδώ με χαρτιά να δει. Αγόρι μου έφερε και καμίλε να δει ότι είναι εκτελονισμένοι. Έτσι. Καλά. Μεγάλε παρουσίε. Ο Εντένα Ζαρδίο παστέλο σε πληροφοριακά έτσι. Και στου λάτρε στατιστική. Στατιστική, γιατί πολύ στατιστική να πω και εγώ μια στιγμή. Θα παίξει όμω την Πέμπτη. Κοίταξε, θέλουν να έρθει. Σαν κόσμημα για το μάτς. Για το μάτς. Θέλω το κόσμο, αυτό και όλοι. Ναι. Να σέλφι, να βγουν όλοι με τον Αζάρ. Με τον Αζάρ, ο Άγκμπομ θα θέλει να δείξει όμως ότι οφείλει να επιστρέψει πάλι στα σαλόνια της Premier League και τα τέτοια. Η Καρέλη τώρα, εκείνο το θέμα, τι θα βάλεις. Εμένα μου έκανε. Δεν θέλει να δει την Τουμπαζάρ, πότε θα το ξαναδεί. Του χρόνου, ξέρω εγώ. Πότε το ξαναδεί. Άμα στην Τουμπα.
του χρόνου, άμα η Chelsea παίξει ναι. στο Champions League. Άμα. Άμα παίξει. Άμα, άμα θα παίξει, γιατί θα γίνει από εδώ, θα σηκώσει την κούπα. Αυτό είναι ένα κίνητρο πούμε, και για την ομάδα του. Κεφάλαιο το εξετάσει για του χρόνου, να εξασφαλίσει. Έτσι, γιατί πάει. Να μην σηκώσει το UEFA. Ναι, τι είναι το UEFA, μωρέ τώρα. Τίποτα, εντάξει, ναι. 32, 16, 8, 4, 1. 2, 2, 1, τελειώσαμε κύριε. Τίποτα. Βρίσκει στον δρόμο σου Arsenal και Chelsea τη διώχνει από εκεί. Είπαμε, το Λονδίνο είναι δεδομένο. Δεδομένο ότι. Ακόμη και φιλικό που παίξει ο Πάκου πριν από 2-3 χρόνια με την QPR είχε πάρει θετικό αποτέλεσμα. Ναι. Και πρέπει να έχει παίξει νομίζω με την QPR και πολύ παλαιότερα, αν δεν κάνω λάθος, το 70 κάτι. Ας με βοηθήσει και όχι. Ας με βοηθήσει και το Google. Το Google. Ναι, ναι, αν έχει παίξει νομίζω δεκαετία του 70 είχε παίξει με την Queen's Park Rangers, ο Πάουκ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όπου και εκεί είχε ένα. Γιατί όχι. Θετικό αποτέλεσμα. Στο Λονδίνο το οποίο. Εντάξει, πότε ετοιμάζονται ήδη οι φίλοι του Πάκου, έχουν ανεβεί οι εκδρομές κατακόρυφα. Μου είπαν ότι η Chelsea έχει 20 ευρώ μόλις το εισιτήριο για το μάτς με τον Πάουκ. Ναι. Ενώ συνήθως δεν βρίσκεις καν για Premier League και τέτοια. Εννοείται. Αλλά κατά... γενικότερα οι Άγγλοι σνομπάρουν πάρα πολύ το UEFA. Το δεσμό του UEFA, ναι. Ναι, ναι. Το πάλι ποτέ UEFA. Ναι, εντάξει. Και αυτό κυπελάκι είναι μόνο. Πιο πολύ για το κύπελό του αγωνίζονται παρά για το UEFA. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Γιατί στο κύπελο έχει Βασίλη, το έχουν ακόμα λίγο έτσι αυτό το εσωτερικό και το. Το Barclays Cup, πώς το λένε αυτό το Barclays, πώς το έχουνε. Charles Barclays. Charles Barclays Cup να πούμε. Τι γίνεται ο Κωστάκης ο Μανολάς, πολλές ειρήνες πάλι μεταγραφή αυτό. Τι γουστάρω, λέει Chelsea United, όλοι τον θέλουν. Chelsea, για να έρθει να παίξει την Τούμπα. Πότε ξανά άλλοτε θα έχει την ευκαιρία να έρθει να παίξει την Τούμπα. Ο Παπασταθόπουλο ακάτσε, σκάσει τώρα εκεί πέρα. Εγώ θα πάω United. Τώρα, για τώρα. Έτσι δεν έλεγε στα Instagram μου εκεί που τον έβλεγε Παπασταθόπουλε, τρέχα Παπασταθόπουλε, τον έλεγε. Μάλιστα. Και αυτό που λένε στα Beach Bars. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα φτάσουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής μας αναμέτρησης. Εδώ στο λόγο επειδή της Δευτέρας. Είπαμε, θα έχει κίνηση στους δρόμους. Αν... Κοιτάξτε τώρα, εγώ θα φάω χαλασμένες καθαρέλες αν στραβώσει το θέμα το βράδυ με το κουμποτιακό. Ότι κάτι μπορεί να συμβεί. Ναι. Μάλιστα. Αλλά είπεστε τράμπαλο. Αυτό το τράμπαλο έχουμε. Τράμπαλο. Θα σταθεί βαθμολογικός πίνακας στο βράδυ 9 η ώρα, να ξέρετε. Με τετράμπαλο πηγαίνεις και πρώτος. Γιατί περνάς τα γκολ και τον Ολυμπιακό και το έτσι και αυτό. Είσαι μόνος πρώτος. Αλλά εγώ μερικές καθαρέλες θα φυλάξω χαλασμένες για το πρωί. Για να δούμε ποιος θα μας κλείσει και θα μας αποχαιρετήσει. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι έγινε. Καλημέρα. Ποιος. Πολύ κέρια και ψύχρεμη τοποθέτηση. Αυτό ήθελα να ακούσω έτσι. Στο μουτρίδι μας το κάρφωσε. Έχεις ακόμα 22 δευτερόλεπτα να ξανασχηματίσεις τον αριθμό 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Αλλιώς θα σε στείλω σαν το Φωτιάδη. Κοίταξε, μερικές φορές η σιωπή λέει βαριές κουβέντες και μίλησε ο φίλος. Φραμποάζε έφαγε. Ακροατής. Λοιπόν, ακολουθεί Κωστής Τσατσαρός μέχρι και τις 10 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία, εκούσια και ακούσια συμμετοχή στην εκπομπή. Ευχαριστούμε που επιλέξατε εμάς για τα σαλιαρίσματά σας. Έτσι. Και μάθατε ωραία πράγματα σήμερα. Ιβόνη, Ρέμος. Το μενού, αφού μάθαμε. Βαγκού, Μπριζολέτα. Βαγκού, δεν το ήξερα. Βαγκού, δεν ξέρω αυτό. 1000 ευρώ, 100 ευρώ πυρούνια. Ναι. Πω. Και είναι καλή, έχει φάει, όχι. Άμα έτρωγα ρε μπάμπι, θα φτιάχναμε εκπομπή εδώ. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έτσι. Αποχαιρετούμε το λαό. Ξανά αύριο. Αποχαιρετήσε. Νάτο. Τσαου. Άστον, δε, τελείωσε. Έφαγε μάπα κλείσιμο, εσύ αγόρι μου. 22 δευτερόλεπτα όμω τον είπα. Πήρε δεν έχει, δεν έχει. Τελειώσαμε, τελειώσαμε κύριε. Λέει είσαι δύσκολα. Σφιχτό, σφίξαν τα γάλατα. Φιλιά, τσαου. Νάτο.